σήμερα για να υποδεχτεί τους δύο φιναλίστ του 16ου τελικού του κυπέλλου Ελλάδας. Το ΠΑΟΚ δηλαδή που έχει ήδη στην συλλογή του τη φετινή το κύπελλο κυπελούχων Ευρώπης και κυνηγάει ένα τρίπλο, ας το πούμε έτσι, πρωτάθλημα κύπελλο κύπελλο Ευρώπης. Και τον Πανιόνιο, ο οποίος πιο ταπεινός θα επιδιώξει απόψε να πετύχει τη μεγαλύτερη διάκριση της ιστορίας του, να πάρει δηλαδή τον πρώτο του τίτλο από καταβολής εθνικών κατηγοριών. Το στάδιο Νέας Κεφυλίας είναι κατάμεστο, ασφυκτικά γεμάτο πραγματικά. Σε πείσμα πολλών που πίστευαν ότι η σημερινή ποδοσφαιρική κίνηση θα επηρέαζε την προσέλευση του κοινού εδώ στο Φάληρο. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά και αν βοηθήσει και η εξέλιξη του αγώνα, θα δούμε μια πραγματική γιορτή του μπάσκετ. Διαιτητές, για να ολοκληρώσουμε αυτή την εισαγωγή, ο Σταύρος Δουβής, βετεράνος, τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο, παίζει τον δεύτερο του τελικό σήμερα σε ένα από τα τελευταία, αν όχι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του. Και ο Θανάσης Γιοχαλής για πρώτη φορά σφυρίζει τέτοιο παιχνίδι. Πραγματική γιορτή του μπάσκετ λοιπόν για το ελληνικό μπάσκετ ο σημερινός τελικός. Άλλωστε αυτό αναφέρεται και στην ανακοίνωση που μοίρασαν οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας, θέλοντας ίσως να προλάβουν κάποιες ασχήμιες που πιθανά να γίνουν από τους φιλάθλους στο γήπεδο. Πριν τον τελικό όμως, αξίζει τον κόπο να πούμε ότι έγινε ένα φιλικό παιχνίδι με παιδιά ηλικίας μέχρι 15 ετών, τα οποία προέρχονται από τις ενώσεις της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θράκης. Κρίμα που ο κόσμος δεν ασχολήθηκε με αυτά τα νέα παιδιά, για να δει ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο διαφημίζει κατά κόρον η Ομοσπονδία, δεν είναι μόνο για τους τύπους, αλλά λειτουργεί και μάλιστα κατά τον καλύτερο τρόπο. Οι δύο αντίπαλοι είναι σχεδόν έτοιμοι για το σημερινό παιχνίδι. Να ξεκινήσουμε από τον ΠΑΟΚ, όπου λίγο πριν το παιχνίδι, ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφραζε ένα και μόνο πρόβλημα. Εάν οι παίκτες του δηλαδή θα είναι έτοιμοι για το έναν τέτοιο τελικό. Χαρακτηριστικά ο Ιουγκοσλάβος coach είπε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει συνηθίσει τον τίτλο του φαβορή που του απονέμεται μετά την κατάκτηση του κυπέλλου κυπελλούχων ομάδων Ευρώπης. Και βέβαια, εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά που επεσήμανα στην ομάδα του Πανιωνίου, το κυριότερο του πρόβλημα ήταν αυτό ακριβώς στο σημείο. Αν δηλαδή οι παίκτες του είναι έτοιμοι από ψυχολογικής άποψης, από οποιαδήποτε άποψη δηλαδή, για να παίξουν έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό σε μικρό χρονικό διάστημα. Και επίσης και κάτι άλλο που επεσήμανε και που απασχολεί και τους ανθρώπους του Πανιόνιου είναι το γήπεδο. Για να έρθουμε στο Πανιόνιο, ο Κώστας Μίσας, ο παίκτης που πριν από 15 χρόνια είχε παίξει στο δεύτερο τελικό του θεσμού, είπε ότι και αυτόν τον απασχολεί πάρα πολύ το πόσο έτοιμος θα είναι ο ΠΑΟΚ. Πιστεύει ότι ο Πανιόνιος είναι απόλυτα έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι και κυρίως επεσήμανε την ετοιμότητα του Κόρφα και του Πρέλεβιτς. Επίσης, θεώρησε πως εσείς βλέπετε την υφυπουργό αθλητισμού, την κυρία Πετραλιά, και τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ, τον κύριο Βεζερτζή. Να ξαναγυρίσουμε όμως τον Κώστα Μίσα. Είπε λοιπόν ότι πλεονέκτημα θα θεωρηθεί για τον Πανιόνιο εάν το παιχνίδι θα πάει σε γρήγορους ρυθμούς, ενώ το μειονέκτημά του θα είναι η φθορά στους ψηλούς. Το παιχνίδι θα αρχίσει σε μερικά δευτερόλεπτα. Σοβαρές απουσίες από τις δύο ομάδες δεν υπάρχουν, αν εξαιρεθεί η απουσία εδώ και αρκετό καιρό από τις εκδηλώσεις Πανιωνίου του Νίκου Λινάρδου. Στον Πανιόνιο επιστρέφει σήμερα, αν και όχι στην αρχική πεντάδα, ο Πιτ Μπάλης, ένας παίκτης που υπολογίζει πολύ ο Τζούροβιτς. Ενώ για τον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει παραμικρή απουσία, το παραμικρό πρόβλημα, ο παραμικρός τραυματισμός. Ξεκινούν λοιπόν για τον τυπικά γηπεδούχο ΠΑΟΚ, ο Μπάρλο, ο Φασούλα στο δίδυμο των ψηλών, ο Μακαράς και ακόμα ο Ιωάννου και ο Πρέλεβιτς. Ο Κόρφας και ο Πρέλεβιτς, όχι ο Ιωάννου. Και για τον Πανιόνιο, ο Γάσπαρης, οι δύο Χριστοδούλου, ο Χάτσον και ο Μποσγανάς. Ενώ έχουμε ενός λεπτού σιγή. Ενός λεπτού σιγή που καλό θα ήταν να σεβαστούν και μερικοί από τους πιο φανατικούς της εξέδρας. Κάποιοι οπαδοί του Πανιωνίου δεν σεβάστηκαν τη μνήμη του Γιάννη Δέδε, του γιου του πρόεδρου της, του αντιπροέδρου, συγγνώμη, της ΕΟΚ, του Παντελή Δέδε, που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Το παιχνίδι ξεκίνησε λοιπόν με τον ΠΑΟΚ να κάνει την πρώτη του επίθεση. Με ένα man-to-man αμήνεται ο Πανιώνιος, ο Μποσγανάς φαίνεται ότι έχει αναλάβει τον Κόρφα. Εξού και η παρουσία του στην αρχική πεντάδα. Η πάσα ευνηδιασμού από τον Φάνη Χριστοδούλου, ο Μποσγανάς όμως τυχαία γυρίζει τα τυφλά την μπάλα στα χέρια του Φασούλα και ο Κόρφας οργανώνει. Να προσέξουμε τις μονομαχίες ανάμεσα σε Μπάρλου και Χριστοδούλου, Κόρφα Γάσπαρη. Ενώ ο Πανιόνιος σε μια νέα προσπάθεια για ευνηδιασμό.
με περισσότερη επιτυχία αυτή τη φορά. Το κέρδος για την αθηναϊκή ομάδα ήταν ένα φάουλ που κέρδισε ο Φάνης ο Χριστοδούλου. Βλέπετε εδώ τον Σταύρο Δουβή που δείχνει το 15, το νούμερο του Μακαρά που έκανε το φάουλ. Εδώ ξανά η φάση από μια άλλη κάμερα, από μια άλλη οπτική γωνία. Και μπάλα από πλάγια για τον Πανιόνιο, αφού οι διαιτητές Δουβής και Γιογαλής έκριναν ότι δεν είχε αρχίσει την προσπάθεια για σουτ ο Φάνης. Ο Χάτσον με μια εντυπωσιακή προσπάθεια και με σπάσιμο της μέσης πετυχαίνει το πρώτο καλάθι του τελικού. Να ο Τζον Χάτσον. Και οι δύο ομάδες men to men, και βέβαια είναι λογική επιλογή των προπονητών, αφού το men to men είναι σαφώς πιο υπεύθυνη άμυνα, αφού υποβάλλει τον αμυντικό να ακολουθήσει όλο το γήπεδο τον επιθέμενο. Το σκορ είναι 0-2 και όχι 0-4 όπως από λάθος γράφτηκε προηγουμένως. 0-2 για τον Πανιόνιο που θα κάνει μία ακόμα επίθεση. Ο Χρήστος ο Χριστοδούλου έχει αντίπαλο τον Μπάρλοου. Ο Φάνης τον Μακαρά, τον άνθρωπο για τους ειδικούς ρόλους στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Φάνης που κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Φασούλα, αν και ο τελευταίος είχε κερδίσει το rebound. Γκάσπαρης. Ο Πανιόνιος ξεκίνησε κάπως πιο ψύχρεμα το παιχνίδι, να μην τι άλλο. Ο Χρήστος ο Χριστοδούλου ξεμαρκάρεται από τον Μπάρλοου, αστοχή όμως και επιθετικό φάουλ του Μποσγανά που σκαρφάλωσε πάνω στην πλάτη του Κόρφα και του έκανε το φάουλ. Να ο Γιώργος ο Μποσγανάς, 22 χρονών, τα νέα ταλέντα του Πανιωνίου. 2-0, πέρασε 1,5 λεπτό από την έναρξη τελικού και προηγείται ο Πανιώνιος. Μακαράς. Το πρώτο καλάθι του ΠΑΟΚ από τον Πρέλεβιτς. Νάτος σε πρώτο πλάνο ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Το βασικό επιθετικό όπλο του ΠΑΟΚ. Τελείωσε το φετινό πρωτάθλημα με 22 πόντους σε κάθε παιχνίδι μέσω όρο. Ο Γκάσπαρης έχει τον Κόρφα. Ο Φάνης έχει τον Μακαρά. Ο Χάτσον τον Φασούλα. Θα σουτάρει ο Χάτσον τελικά. Rebound από τον Μπάρλοου εύκολα. Το ΠΑΟΚ σε μια νέα επίθεση με το σκορ στο 2-2. Αργανωτή βέβαια τον Κόρφα, τον είδατε. Ο Μακαράς βγαίνει από τα σκρίνα, αλλά δεν σουτάρει αφού τον ακολούθησε ο Χρήστος ο Χριστοδούλου. Και φάουλ που χρεώνεται στον Χάτσον. Στον Χάτσον το πρώτο φάουλ του Αμερικανού. Και το δεύτερο ομαδικό του Πανιωνίου. Ξανά η φάση. Εδώ μπήκε προς τα μέσα ο Μακαράς. Το φάουλ χρεώθηκε στον Χάτσον που έπεσε πρώτος πάνω του. Δύο βολές για τον σεραίο παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Γιώργο Μακαρά. 2-3. 3-2 μάλλον. Τυπικά γηπεδούχος είναι ο ΠΑΟΚ και με αυτή τη σειρά αναγράφονται οι ομάδες στο ταμπλό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Ο έκτος τελικός σημερινός που γίνεται στο μεγαλοπρεπές στάδιο του Παλήρου. Εδώ γίνεται συνέχεια ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος από το 1985 με ένα μόνο διάλειμμα πρόπερση όταν ο Άρης είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο. Το δεύτερο φάουλ του Μακαρά στον Χριστοδούλου. Να ο Γιοχαλής, ο πρώτος τελικός της ζωής του. Ο Δουβής, όπως είπαμε, έχει παίξει άλλον ένα πριν από 3 χρόνια. Ένα μάτσο όμως που έμοιαζε με φιλικό, Άρης Πανελλήνιος. Πολύ δύσκολο καλάθι και λίγο τυχερό του Χάτσον που κάνει το 4-4. Να ο Τζον Χάτσον. Εδώ να επισημάνουμε κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Φασούλας στο μαρκάρισμα του Χάτσον, ο οποίος είναι πάρα πολύ κινητικός και διεισδυτικός και παίζει και λίγο μακριά από το καλάθι. Ο Χάτσον εδώ έκανε το φάουλ στον Έλληνα διεθνή. Δύο βολές και ο Χάτσον που χαμογελάει. Ο Γιοχαλής εδώ. Είναι το δεύτερο φάουλ του Χάτσον. Όχι, το πρώτο ήταν στο Μακαρά, το δεύτερο τώρα πάνω στο μανιό του Φασούλα. Ο Φασούλας έχει δικαίωμα για δύο βολές. Να και ο πρόεδρος του Πανιωνίου, ο κ. Βεντούρης. Και κάτω αν ήταν καλά ο Ντίνος Καλαμπάκος. 5-4 ο ΠΑΟΚ. Με την βολή του Φασούλα που δεν είναι και ο πιο εύστοχος παίκτης στις βολές, τελείωσε το πρωτάθλημα με 59%. Αστόχησε εδώ στη δεύτερη, αλλά ο Μπάρλοου πήρε το επιθετικό rebound. Κόρφας. Με τον Γκάσπαρη να τον πιέζει. Ο Πρέλεβιτς. Μονομαχίες εκεί, ομυρικές μάχες ανάμεσα σε Μπάρλοου και Γκάσπαρη στην προσπάθεια του Αμερικανού να κάνει screen. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Ο Κόρφας στη διείσδυση. Και βήματα που σφυρίζει από μακριά ο Γιοχαλής τον Τζον Κόρφα. Να ο Τζούροβιτς που διαμαρτυρήθηκε, αλλά σταμάτησε όταν είδε ότι ο Γιοχαλής είχε δει την παράβαση. Ένα από τον πάγκο του ΠΑΟΚ ζήτησαν φάουλ. Πολύ γεμάτο λοιπόν το Ειρήνης και Φιλίας σήμερα. Θυμίζει μέρος του Ευρωμπάσκετ. Με τον κόσμο να κρέμεται από παντού. Είναι εντυπωσιακό ότι γέμισε φέτος, ενώ δεν είχε γεμίσει τελείως πέρσι σε ματς Άρη ΠΑΟΚ. Ο Χάτσον με μια εντυπωσιακή προσπάθεια πήγε προς το lay-up, τον σταμάτησε ο Μπάρλοου, αλλά προηγουμένως είχε σφυριχτεί φάουλ
που καταλογίστηκε σε ποιον όμως, τον Μπάρλο. Στον Μπρέλεβιτς. Στον Μπρέλεβιτς, όπως δείχνει ο Ντουβίς στο βάθος. Το πρώτο του βέβαια. Έχει δύο Μακαράς και έχει δύο Χάτσον. Από τρία ομαδικά οι δύο ομάδες. Και λογικά βέβαια η μπάλα παίζεται στο πλάι, γιατί ο Μπρέλεβιτς δεν είχε δυνατότητα να κάνει πολύ ψηλά στο Χάτσον φάουλ. Αυτή τη φορά όμως θα έχουμε βολές για τον Γάσπαρη. Το φάουλ που έκανε ο Κόρφας, να τον διαμαρτύρεται, τραβάει τα μαλλιά του. Δύο βολές για τον Γιώργο Γάσπαρη. Αυτός είναι εύστοχος συνήθως. Αυτή η γράμμη του φάουλ έχει 83% φέτος. Να όμως που αστοχή. 5-4 υπέρ του ΠΑΟΚ. Γυρά ο Γάσπαρης, δεν έχει πετύχει ακόμα πόντο. Τώρα βάζει τον πρώτο. Και 5-5. Να δούμε πώς θα κυλήσει αυτό το μάτς. Πέρυσι ο Πανιώνιος είχε κερδίσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα. Σε κανονική περίοδο και play-off. Αλλά φέτος ο ΠΑΟΚ πέρασε πολύ εύκολα την Ασμήνη, κέρδισε με διαφορά 21 πόντων. Για να μην θυμηθούμε και το μάτς της Θεσσαλονίκης, όπου το σκόρ είχε πάρει πολύ μεγάλη διάσταση, 139-96 είχε τελειώσει. Υπέρ του ΠΑΟΚ βέβαια όλα αυτά, που είναι η μόνη ομάδα που κέρδισε φέτος δύο φορές τον Πανιόνιο. Ο Κόρφας, ο Μπάρλοου και ξανά ο Κόρφας. Θα τον σταματήσει ο Χάτσον, όμως οι διαιτές και οι δύο μαζί λένε ότι μετράει το καλάθι. 7-5 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Και ξανά η φάση με το lay-up του Κόρφα. Ο Χάτσον άργησε λίγο, η μπάλα έχει αρχίσει να κατεβαίνει. Ο Χάτσον διστάζει μπροστά στον Φασούλα και κερδίζει τελικά φάουλ. Διαμαρτυρίες από τον πάγκο του ΠΑΟΚ αλλά και από την πλευρά της εξέδρας όπου κάθονται οι οπαδοί της ομάδας Θεσσαλονίκης. Οι οποίοι προτίμησαν και αυτοί να κατέβουν στην Αθήνα παρά να πάνε στην Τούμπα για το ντέρμπι του ποδοσφαίρου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Ο Φάνης ο Χριστοδούλου με τον Μακαρά πάντα πάνω του. Σούτα από πολύ μακριά. Rebound εύκολα ο Κόρφας χωρίς αντίπαλο. Για τον ΠΑΟΚ που μετά από τα πρώτα λεπτά φαίνεται να ελέγχει κάπως την κατάσταση. Υποχρεώσει τους παίκτες του Πανιωνίου σε βεβαιασμένα σουτ. Να όπως Γανάς που έκανε το πρώτο του φάουλ. Το δεύτερο. Και βέβαια ο Κόρφας εκμεταλλεύεται θαυμάσια κατά τον καλύτερο τρόπο το ότι έχει διαφορά ύψους από τον Μποσγανάμ και στο σημείο που παίζει ο Κόρφας το πλεονεκτεί. Είναι πιο γρήγορος και προσπαθεί συνεχώς να περάσει τον Μποσγανάμ. Ο Μποσγανάς τώρα με τον Μπρέλεβιτς. Ο Χρήστος Χριστοδούλου με τον Μπάρλου. Γάσπαρης. Ο Χρήστος ο Χριστοδούλου σουτ για τρεις πόντους. Και αυτό κάπως βιασμένο. Το rebound του Μποσγανά που προσπάθησε με ένα ζογκλερικό να αποφύγει τον Φασούλα. Τελικά η μπάλα έξω από τα 6-25 που μπερδεύονται οι παίκτες του Πανιωνίου. Ο Χρήστος Χριστοδούλου, ο Μποσγανάς ξανά και το καλάθι μπροστά από τον Φασούλα, από τον Μποσγανά, τον νεαρό. Ενώ βλέπετε τον Χρήστο Χριστοδούλου, 7-7. Μέχρι τώρα νευρικότητα, κάποιες βιασμένες ενέργειες, κάποια βιαστικά σουτ. Αλλά βέβαια μην ξεχνάμε ότι και ο περσινός τελικός ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ δεν ήταν και ο καλύτερος που έχουμε δει. Καλάθι τριών πόντων του Μπάρλοου. 17 από τον Αμερικανό που έχει εμπιστοσύνη στο χέρι του. Δεν διστάζει να στάρει και από μακριά. Και ο Θήμης και ο Μουτζόγλου, ομοσπονδιακός προπονητής, παρακολουθεί από την εξέδρα των επισήμων. 17 ο ΠΑΟΚ με το τρίποντο του Μπάρλοου. Ο Χριστοδούλου πατάει την τελική γραμμή και ζητάει φάουλ εδώ. Αλλά φάουλ δεν υπήρχε. Άλλη μια επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Και ακούτε πως αντιδρούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στις τελευταίες επιτυχημένες προσπάθειες των παικτών της ομάδας. Το φάουλ του Φάνη Χριστοδούλου στον Μπρέλεβιτς. Το πρώτο για τον Χριστοδούλου. Και από πλάγια η μπάλα για τον ΠΑΟΚ με τον Μακαρά. Μέχρι στιγμής είναι ενθαρρυντικό το ότι τόσο ο Σταύρος Οδουβής όσο και ο Θανάσης Χαλής έχουν μια άψογη συνεργασία και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να είναι για έναν τελικό. Και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Κοσμόπουλος, στους δάκτυλα σας. Ο Φασούλας αστόχησε. Έχω την εντύπωση ότι ο Πανιώνιος γύρισε σε ζώνη. Είναι ζώνη 3-2. Θα τη δούμε στην επόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ. Τρίτο φάουλ του Μακαρά και βέβαια αυτή είναι η πρώτη ζημιά για τον ΠΑΟΚ. Ήδη ο Σάκοτα γύρισε και κοιτάζει προς τον πάγκο. Να ο Μακαράς που έκανε το φάουλ. Ο πρώτος παίκτης που πληρώνει τα τρία φάουλ στο παιχνίδι. Δύο έχουν ο Μποσγανάς και ο Χάτσον. Και εκτός Σταυρόπουλου, ο Ντράγκαν Σάκοτα θα φέρει στο παιχνίδι τον Σταυρόπουλο.
Πολύ δύσκολο σουτ του Γκάσπαρ. Το follow του Χάτσον. Μια σπάνια φάση. Ο Χάτσον πήδηξε πιο ψηλά από όλους και κάρφωσε την μπάλα, την οποία είχε φτιάσει πολύ πιο ψηλά το Στεφάνι. 19. Με το καλάθι του Χάτσον. Ο Κόρφας κρατάει την ψυχραιμία του και με ένα τρίποντο δίνει προβάδισμα 4 πόντων στον ΠΑΟΚ. Να ο Κόρφας που με εκείνο το καλάθι 3 πόντων και την εύστοχη βολή με το οποίο συμπλήρωσε την προσπάθειά του, είχε δώσει στον ΠΑΟΚ την πρόκριση στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πριν από τον Παναθηναϊκό είχε αποκλείσει τον Παπάγου στην Αθήνα και το Περιστέρι στη Θεσσαλονίκη. Ενώ ο Πανιώνιος απέκλεισε στον δρόμο του τον Ιωνικό στην Νίκαια, τον Φίλιππο στη Νέα Σμύρνη και την ΑΕΚ επίσης στη Νέα Σμύρνη. Αυτά για να συμπληρωθεί η εικόνα. Ο Φάνης Χριστοδούλου απέτυχε στο lay-up. Και ο ΠΑΟΚ που προηγείται 13-9 στην επίθεση με τον Κόρφα. Και όντως ο Πανιώνιος παίζει μια άμυνα 3-2. Μια άμυνα δηλαδή που κυρίως ελέγχει τα σούτ από την περιφέρεια και από τις... όχι από τα corner, όπως τώρα. Κυρίως από το μπροστινό μέρος της ρακέτας. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζητούν φάουλ για κάποιο σφόξιμο που είναι εκεί στον Μπάρλοου. Χρήστος Χριστοδούλου. Χάτσον. Το rebound του Κόρφα. Προσπάθεια του Κόρφα για ευνηδιασμό. Γύρισαν οι παίκτες του Πανιωνίου. Ο Μπάρλοου τελικά παίρνει την μπάλα μέσα στη ρακέτα και φάουλ του Χρήστου Χριστοδούλου. Στην αρχή της προσπάθειας του Μπάρλοου δεν μετράει το καλάθι. Συμφωνούν Δουβής και Γιοχαλής. Δουβής και Γιοχαλής που δεν σφίριξαν σε κανένα από τους δύο ημιτελικούς. Αποφεύγοντας έτσι και την φθορά την οποία δεν απέφυγαν οι διαιτητές των άλλων δύο ημιτελικών. Μπρούγος και Μπάλης περνούν στο παιχνίδι και φεύγουν από τον αγωνιστικό χώρο Μποσγανάς και Χρήστος Χριστοδούλου. Βλέπετε και τους δύο να πηγαίνουν στον πάγκο. Τώρα αυτή η άμυνα είναι ένας τρισένας. Ο Φασούλας ξέφυγε, αστόχησε, αλλά ο Μπάρλοου με εντυπωσιακή προσπάθεια ανταποδίδει, θα λέγαμε, την προηγούμενη προσπάθεια του Χάτσον. Και ξανά αυτά που έγιναν στην τελευταία φάση, ο Μπάρλοου εντυπωσιακά και με το μεγάλο του άλμα καρφώνει. Έφυγε και ο Μακαράς από το παιχνίδι, μπήκε στη θέση του ο Σταυρόπουλος. 15-9, ο ΠΑΟΚ παίρνει μια διαφορά 6 πόντων. Να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Πανιώνιος. Αν θα μπορέσει να κρατηθεί κοντά στο σκορ. Ο Χάτσον με αντίπαλο τώρα τον Μπάρλοου. Αστοχή, το rebound του Μπρούγος που χάνει όμως την μπάλα. Ο Τζούροβιτς διαμαρτύρεται, δεν ποιος ξέρει γιατί. Η φάση ήταν καθαρή. Και να ο Τζον Μπρούγος. Και ο Γιοχαλής που κάνει παρατηρήσεις στον Γιουγκοσλάβο προπονητή του Πανιωνίου. Τώρα έχουμε μία άμυνα 3-2 πάλι από τον Πανιώνιο. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε και κάτι, οι άμυνες αυτές που παίζει ο Πανιώνιος κυρίως προσπαθούν να ελέγξουν τα σούτ από την περιφέρεια. Αυτή η ζώνη βέβαια ελέγχει και τα σούτ από το κόρνερ. Ενώ κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει στην 1-3-1. Και δεν ξέρω, μήπως στο σκεπτικό των ανθρώπων του Πανιωνίου υπάρχει το ότι με τις συχνές αλλαγές αμυνών προσπαθήσουν να καθυστερήσουν την προσαρμογή των παικτών του ΠΑΟΚ στην επίθεσή τους. Θα δούμε βέβαια στη συνέχεια. Κάτι τέτοιο πάντως δεν έχει φάνει μέχρι στιγμής. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει σε καλή μέρα το σουτέρ του. Είδατε άλλο ένα τρίποντο από τον Πρέλεβιτς. Ανταπέδωσε με καλά 2 πόντων ο Γκάσπαρης, 18-11. Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει 3 τρίποντα σε 5 προσπάθειες. Από ένα ο Πρέλεβιτς, ο Κόρφας και ο Μπάρλοου. 18-11, βλέπετε το σκορ στις οθόνες σας. Τώρα 2-1-2 άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε επίθεση του ΠΑΟΚ αλλάζει η άμυνα του Πανιωνίου. Ο στόχος βέβαια είναι φανερός. Ο Μπάρλοου δοκιμάζει ξανά για 3 πόντους. 21-11. Ο ΠΑΟΚ περνάει με 10 πόντους διαφορά χάρη σε αυτόν τον καταιγισμό από σουτ 3 πόντων. Ο Μπάρλοου ασφαλώς όχι η πρώτη επιλογή σε σουτ από μακριά του ΠΑΟΚ. Έχει πετύχει 2 τρίποντα και με τη συνεργασία του Κόρφα και του Βρέλεβιτς έχουν καταστρέψει αυτές τις ζώνες που δοκιμάζει ο Τζούροβιτς. Ο Μπρούγος στον ίσκιο του Φασούλα αστοχή. Ριμπάντ του Χάτσον αλλά κλέβει ο Πρέλεβιτς πολύ εντυπωσιακά. 21-11. Ο Τζούροβιτς ζητάει time out και θα το πάρει στην πρώτη διακοπή. Σταυρόπουλος. Φασούλας, κλέβει ο Φάνης Χριστοδούλου, ολοκληρώνει ο Χάτσον και πάλι σαν playmaker, Γκάσπαρης. Ο Μπρούγος ξεχάστηκε εκεί και καλάθι μπροστά στον Φασούλα από τον Ελληνοαμερικανό, 21-13 από τον Τζον Μπρούγος. Για τον οποίο, με συγχωρείτε Νίκο, θα πρέπει κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι του ελληνικού μπάσκετ να ανακοινήσουν γη και ουρανό έτσι ώστε να στελεχώσει την εθνική μας ομάδα. Είναι κρίμα ένα παιδί του 2-4 και μόλις 21 χρόνων να μην αγωνίζεται στην εθνική ομάδα. Να μην μπορεί να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα. Αλλά βέβαια τι να πει κανένας και για τον Κόρφα που έχει το ίδιο πρόβλημα. Αλλά μη τι άλλο, σε γκάρντ το ελληνικό μπάσκετ έχει μεγαλύτερη επάρκεια από τις ψηλούς. Ο Μπρούγος ίσως θα ήταν πιο χρήσιμος. Time out από τον Τζουρόβιτς. Hey Mike, I have a problem.
should we do? Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το σκόρ είναι 23-13 για τον ΠΑΟΚ χάρη στις βολές του Τζον Κόρφα. Της μία συν μία βολές του Τζον Κόρφα, ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε 8 ομαδικά φάουλ, ο Πανιώνιος έχει 6. Μπάλης. Και τώρα στην επίθεση του Πανιωνίου, ο Μπάλης πέρασε κλασικός playmaker και απελευθέρωσε το Γάσπαρη που πέρασε σε θέση σουδιγκάρ. Αυτό το φάουλ το έκανε ο Πρέλεβιτς. Δύο βολές για τον Γιώργο Γάσπαρη που κατάφερε με τις πολλές προσποιήσεις, όχι να πετύχει βέβαια το καλάθι, αλλά να πάρει το φάουλ πάνω στο σουτ. Ο Γάσπαρης, ο καλύτερος σούτερ βέβαια του Πανιωνίου. Αν σας ενδιαφέρουν και οι στατιστικές του στο πρωτάθλημα που τελείωσε, είχε 56% στα σουτ 2 πόντων, 48% στα τρίποντα. Και 20 πόντους μέσα από τους πρώτους σκόρερς του πρωταθλήματος, ιδίως ανάμεσα σε Έλληνες παίκτες. 23-14. Και πέμπτο rebound από τον Μπάρλο προηγουμένως. 3 αμυντικά, 2 επιθετικά. 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του τελικού. Ο Πρέλεβιτς αστόχησε σε ένα σουτ 2 πόντων. Ο Χάτσον φαίνεται να κυριαρχεί στα αμυντικά rebound. Το καλάθι από τον Φάνη Χριστοδούλου, έστω και με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο. Βλέπετε τον διεθνή που διαμαρτύρεται για φάουλ. 23-16 και ξανά η φάση με τον Φάνη Χριστοδούλου να αποφεύγει τον Μπάρλο με το σπάσιμο στον αέρα και να στοχεί. Τώρα ο Πανιώνιος παίζει σε man-to-man και θα πρέπει να επικαλεστούμε και τη δήλωση του Κώστα Πολίτη για τον Φάνη Χριστοδούλου ότι θα είναι το κλειδί του τελικού. Το δήλωσε στους συναδέλφους τον Γιάννη Αντωνόπουλο και τον Ιάκωβο Φιλιππούση στην εφημερίδα που εργάζονται. Και μάλλον μπορεί να αποδειχθεί σοφή η πρόβλεψη του Κώστα Πολίτη. Αυτό ήταν το δεύτερο φάουλ του Φάνη και το ένα το ομαδικό του Πανιωνίου. Συνεπώς μία σημεία βολές για τον Μπάρλο. Ο Κένι Μπάρλο έχει μέχρι τώρα 8 πόντους χωρίς να έχει αστοχή σε καμία προσπάθεια. Αστοχή όμως στη βολή. Γάσπαρης, σουτ 3 πόντων. Ο Γάσπαρης είναι τολμηρός σουτέρ, άλλωστε με ένα τέτοιο τρίποντο που λίγοι περίμεναν έδωσε την πρόκριση στον τελικό, στον ΠΑΟΚ Εμπολής, στον ημιτελικό με την ΑΕΚ. Στο Πανιώνιο βέβαια εδώ στην πρόκληση και στον ΠΑΟΚ. Ο Σταυρόπουλος σαν playmaker. Ο Φασούλας προσποιείται και φάουλ που δεν σφυρίζεται, φάουλ του Μπρούγκος που δεν σφυρίζεται. Το σκορ είναι 23-19. Διαμαρτύρονται Σάκοτα και Λάιος στον Θανάση Γιοχαλή για την προηγούμενη φάση. Στο μεταξύ ο Χάτσον αστοχεί από κοντά, το rebound από Πρέλεβιτς μετά την βοήθεια, την προσπάθεια του Μπάρλου. Σταυρόπουλος. Πάσα στον Μπάρλου και φάουλ από την εντύπωση πριν πηδήξει ο Μπάρλου από τον Μπάλης. Μία συν μία και time out που έχει καλέσει ο Dragan Sakota. Εδώ στο Ειρήνης και Φιλία, στο σκορ είναι 25-19, το βλέπετε άλλωστε. Αυτό που μεσολάβησε όσο βλέπατε τις διαφημίσεις ήταν δύο έστοχες βολές του Μπάρλου και ένα άστοχο σουτ του Χάτσον που φαντάζομαι προλάβατε να δείτε. 25-19. Ο Φασούλας τώρα κερδίζει άλλο ένα φάουλ από τον Μπάλης. Μεγάλη φθορά για τους παίκτες του Πανιωνίου, έχουν 11 ομαδικά τώρα, έναντι 7 μόλις του ΠΑΟΚ. Κανένας όμως παίκτης του Πανιωνίου δεν έχει πάνω από 2, ενώ για τον ΠΑΟΚ έχει 3 ο Μακαράς. Και το κυριότερο είναι ότι δεν έχουν πρόβλημα υψηλή του Πανιωνίου. Γιατί εκεί ήταν το πρόβλημα της φθοράς που φοβόντουσαν να υπεύθυνε. Κώστας Μίσας πριν το παιχνίδι. Ο Φασούλας έχασε άλλη μια βολή. Το σκορ παραμένει στο 25-19. Ο ΠΑΟΚ είχε ξεφύγει με διαφορά 10 πόντων κάποια στιγμή, αλλά αυτή μειώθηκε όταν περιορίστηκαν οι αλλαγές των αμυνών περισσότερο. Όταν περιορίστηκαν τα σουτ με εκείνο το ματουμάν, αυτό ακριβώς πήγα να πω. Το σκορ έγινε 25-21 τώρα. Μπάρλου, Σταυρόπουλος για 3 πόντους, 28-21. Άλλο ένα τρίποντο για τον ΠΑΟΚ που έχει στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό σε αυτά τα τρίποντα. Έχει 5 στα 7 άλλωστε. Ένας τελικός όμως είναι δύσκολο να το ρισκάρεις, να στηρίξεις τον τελικό στα τρίποντα. Ο Γάσπαρης ανταποδίδει σουτάροντας μπροστά στον Κόρφα, υπό την ασφυκτική πίεση του Κόρφα. 28-24 με βροχή από τρίποντα για τις δύο πλευρές πλέον. Και εύχομαι αυτός ο τελικός να στηριχτεί σε τρίποντα. Θα είναι ό,τι ωραιότερο μπορούμε να δούμε. Για να δούμε, ο Κόρφας.
διείσδυση. Κλείνεται τελικά και βγάζει έξω. Θα σουτάρει αυτός. Θα σουτάρει ο Πρέλεβιτς τελικά για 3 πόντους. Αυτή τη φορά άστοχο το σουτ του Μπάνε Πρέλεβιτς. Χάτσον. Το σουτ από τα 3 μέτρα άστοχο. Rebound το Φασούλας. Ήταν απρόσεκτο το σουτ του Αμερικανού. Και τώρα στο λέει από Σταυρόπουλος. Αστοχή, αστοχή και ο Μπάρλοου σε αυτό το follow. Αλλά ο Κόρφας θα αστοχίσει και αυτός προλαβαίνοντάς μας. Κοιτάξτε τι γίνεται τελικά. Μπαίνει το καλάθι από τον Πρέλεβιτς. Όχι, δεν μετράει το καλάθι. Δεν μετράει το καλάθι. Δεν ακούστηκε το σφύριγμα μέσα στην φοβερή φασαρία που γίνεται. Έχει δώσει βήματα ο Θανάσης Γιοχαλής στην κατοχή της μπάλας από τον Πρέλεβιτς. Σπάνια φάση. Μόνο σε ένα τελικό με το άγχος και την ευρικότητα που υπάρχει που θα καθούν τόσα λέει απμαζεμένα. 28-24 βάση περιπτώσει. 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μπρούγος, Μπάλης, πάντα σε μαντουμάνο ΠΑΟΚ. Ο Γάσπαρης κάνει βήματα με τη σειρά του. Αυτή τη φορά ήταν ξεμακάριστος, προτίμησε να κάνει την προσποίηση και περπάτησε. Να υποφεληθούμε από διακοπή για να πούμε μια είδηση. Τα κορίτσια του Sporting έχασαν από την Κόνα Τσεζένα 66-73 στη Βαρκελόνη. Αποκλείστηκαν δηλαδή από τον τελικό του κυπέλλου αθλητριών γυναικών. Ούτως ή άλλως όμως έκαναν μια ιδιαίτερα αξιόλογη, αξιέπαινη προσπάθεια και πάλεψαν αυτόν τον ημιτελικό απέναντι στην καλύτερη, έχω την εντύπωση, ομάδα της Ευρώπης στο γυναικείο μπάσκετ. Αυτά σαν μια παρένθεση. Το φάουλ τώρα σφυρίχτηκε στον Μπρούγος και ήταν το πρώτο του. Το 12ο όμως ομαδικό για τον Πανιόνιο. Να ο Τζον Μπρούγος, απόφυτος του Purdue University και ήρθε φέτος στην Ελλάδα. Να ο Φασούλας. 29-24. Και μία ακόμα βολή. Έχει 2-4 όπως βλέπετε ο Παναγιώτης Φασούλας. Και τώρα 2-5 ο Χάτσον. Σε ένα από τα πολλά αμυντικά rebound που έχει πάρει σήμερα, το 5ο. Ο Φάνης Χριστοδούλου μπερδεύεται. Τελικά θα ολοκληρώσει μόνος, αστοχή από την πίεση του Φασούλα. Εδώ ο Μπάρλοου. Ζήτησαν βήματα, αλλά δεν νομίζω ότι υπήρχαν βήματα. Παίχτες του Πανιωνίου. Και τώρα από τα πόδια του Πρέλεβιτς, μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Παράξενες φάσεις στα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα. Κάποιες διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές. Και εδώ ο διάλογος Γκάσπαρη και Σάκοτα, δεν ξέρω ποια γλώσσα. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. ΠΑΟΚ Πανιούνιος 29-24 στον 16ο τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. Ο Σάκοτα ετοιμάζει τον Παπαχρόνη. Ο Μπρούγος μπαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Φασούλα, είναι το δεύτερο. Ο Φασούλας του διαμαρτύρεται. Βλέπετε τον Γιοχαλή στο βάθος, δείχνει τι ακριβώς έγινε. Που ακριβώς διέγνωσε την παράβαση. Ο Φασούλας θα αφήσει τώρα τη θέση του στον Πιτ Παπαχρόνη. Και να ο Παναγιώτης Φασούλας. Και 2 πόντους μέχρι τώρα και 2 rebound. Η σειρά των οπαδών του Πανιωνίου να ξεσηκωθούν. Άλλωστε βλέπετε και ένα πλάνο από την εξέδρα που βρίσκεται πίσω μας με τους φανατικούς του Πανιωνίου. 29-25 η διαφορά μειώνεται. Να δούμε αν θα φτάσει στους 3 πόντους για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα. Να ο Μπρούγκος. Τους 3 πόντους όπως βλέπετε. Και 29-26. Μένουν 5 λεπτά ακριβώς για να λήξει το ημίχρονο. Σχετικά χαμηλό το σκορ. Όπως και πέρσι κερδίσει ο Άρης τον ΠΑΟΚ στο ίδιο γήπεδο 75-62. Ο Σταυρόπουλος δεν μπορεί να δώσει μια λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία λεπτά ο ΠΑΟΚ. Ο Μπάρλοου σε άλλο ένα rebound, αστοχή όμως με τη σειρά του και ο Μπρούγκος μαζεύει. Γκάσπαρης. Ο Μπάρλοου έχει 8 rebound, είναι ο πρώτος του τελικού σε αυτό το τομέα. Ο Γκάσπαρης σε άλλο ένα παρακινδυνευμένο σουτ και βέβαια δεν μπορεί να έχει πάντα την τύχη με το μέρος του. Θα κλέψει εντυπωσιακά ο Μπάλης μέσα από τα χέρια του Κόρφα, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα. Να τον Κόρφα. Μπάλης που είναι από τους καλύτερους παίκτες στα κλεψίματα του ελληνικού πρωταθλήματος. Το έλεγαν και στατιστικές άλλωστε. Και εκτός όλων αυτών, τι ψυχή πρέπει να έχει αυτό το παιδί για να παίξει όταν έχει εγχειριστεί και στα δύο του γόνατα πριν από 25 περίπου ημέρες. Ο Κόρφας κλείστηκε, έδωσε μια απρόσεκτη πάσα, αλλά πρόλαβε ο Πρέλεβιτς. Και πάλι Κόρφας. 6 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Κόρφας είχε δει το ρολόι, έκανε ένα δύσκολο σουτ και πέτυχε το καλάθι. Ο Τζον Κόρφας, ένας μεγάλος σουτέρ ασφαλώς. 31-26. 4 λεπτά ακόμα για να τελειώσει το ημίχρονο. Μπάλης.
Και παρά το γεγονός ότι και οι δύο ομάδες έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην άμυνα, έχω την εντύπωση ότι το ημίχρονο θα κλείσει εκεί γύρω στους 40 πόντους. Ο Φάνης αστόχησε στο τρίποντο. Ο Χάτσον κερδίζει φάουλα από τον Κόρφα. Μία συν μία βολές για τον Τζον Χάτσον. Είδατε τον Δουβίνα λέει ότι. Έχω την εντύπωση ότι είναι από τον Μπάρλο, Νίκο. Νομίζω ότι έδωσε και το νούμερο 9. Να δούμε. Πάντως ήταν κάτω στο έδαφος το φάουλ. Δεν ήταν πάνω στην προσπάθεια για σουτ. Πράγματι είναι στον Μπάρλο. Το φάουλ. Νάτος. Ο Κεν Μπάρλο το πρώτο του φάουλ. Και εδώ ο Χάτσον 6 πόντι, 6 rebound και 2 φάουλ. Η μέχρι τώρα στατιστική του. 31-27. Τελικός είναι αμφίροπος, αν και ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά. Δεν κατάφερε όμως να αυξήσει τη διαφορά όταν αυτή έφτασε στους 10 πόντους. Και έτσι ο Πανιώνιος είναι τώρα σε απόσταση ενός τριπόντου. 31-28. Και πέρασε ο Χρήστος Χριστοδούλου στη θέση του Μπρούγος. Και αναλαμβάνει και το μαρκάρισμα του Σταυρόπουλου. Φάουλ του Χάτσον ή του Φάνη. Σε όποιον και αν θεώθηκε είναι το τρίτο πάντως. Ο Χάτσον τελικά. Τρίτο φάουλ λοιπόν και του Τζον Χάτσον και αυτό είναι πρόβλημα για τον Τζούροβιτς. Να ο Χάτσον κοιτάζει το ταμπλό. Μία συν μία για άλλη μια φορά για τον Κένι Μπάρλο που έχει 9 rebound και 10 πόντους. Μαζεύει ο Μπάλης. Κάποιες χαμένες βολές έχουν στοιχήσει στον ΠΑΟΚ. Χρήστος Χριστοδούλου με τον Σταυρόπουλο, Γάσπαρης στην προσποίηση. Μπάλης με τον Πρέλεβιτς, Φάνης Χριστοδούλου με τον Παπαχρόνη. ΠΑΟΚ παίζει εδώ και λίγα λεπτά χωρίς τον Φασούλα. Ο Χάτσον μαζεύει. Πολύ ωραία πάσα στον Φάνη και φάουλ σκεμμένο που δίνει ο Δουβής. Ενώ απειλούνται και κάποια επεισόδια ανάμεσα στους παίκτες. Αυτά δεν χρειάζεται να γίνουν γιατί οι φανατικοί της Εξέδρας αφορμή ψάχνουν. Και εδώ το φάουλ, ο Παπαχρόνης κατέβασε χέρια στο πρόσωπο του Φάνη. Και βέβαια αυτό ακριβώς τιμωρείται σκεμμένο φάουλ, όχι το φάουλ με το σώμα. Η πρόθεση του Παπαχρόνη να κατεβάσει τα χέρια του πάνω στο σώμα του Χάνη Χριστοδούλου. Να ο Φάνης θα εκτελέσει δύο βολές και η μπάλα θα παιχθεί από πλάγια. Το σκορ είναι 31-28. Ενώ μια πρωτίδα Βαρελότου που έσκασε μέσα στο γήπεδο προκάλεσε κάποια ανησυχία. Καθώς έσκασε κοντά στα πόδια κάποιου φιλάθλου. Οι διαβουλεύσεις στον αγωνιστικό χώρο συνεχίζονται. Ο Πανιώνιος τώρα έχει την ευκαιρία να περάσει ακόμα και μπροστά. Μεταλλευτεί και τις βολές του Χριστοδούλου και την επίθεση την οποία του δίνει το εσκεμμένο φάουλ, ο κανονισμός περί εσκεμμένου φάουλ. Το σκορ είναι 31-29, μένουν 3 και 13. 31-30. Με τον Φάνη Χριστοδούλου να φτάνει τους 8 πόντους τώρα. Ο Σάκοτα θα επαναφέρει το Φασούλα, ενώ βλέπετε είναι στο γήπεδο και ο ΠΑΟΚ έχει γυρίσει σε άμυνα ζώνης. Ο Χάτσον αστοχεί, ο Φάνης Χριστοδούλου στο επιθετικό rebound, μπερδεύεται εκεί με το συμπαίκτη που είναι πεσμένος και χάνει το καλάθι. Αλλά μαζεύει ο αδερφός του, ο Χρήστος. Ο Γάσπαρης αστοχεί με τη σειρά του και τελικά παίρνουν το rebound οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Μπάρλοου. 31-30. Μια φάση που έμοιαζε λίγο μια προηγούμενη. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ του Πανιωνίου έχασαν 3 ή 4 συνεχόμενα σουτ. Ο Σάκοτα πράγματι έχει σηκώσει τον Φασούλα. Ο Τζούροβιτς ετοιμάζεται να ξαναβάλει τον Μπρούγος. Νάτος εδώ με τον προπονητή του, ο Τζον Μπρούγος. Και ο Σταυρόπουλος, φάουλ του Χρήστου Χριστοδούλου πάνω στην προσπάθειά του να βγει από το σκριν που έκανε ο Παπαχρόνης. Μία συν μία βολές. Προσεκτικό σφύριγμα από τον Σταύρο Δουβί και ο Χριστοδούλου που διαμαρτύρεται. Τρίτο φάουλ και γι' αυτόν. Και απόλυτα σωστό σφύριγμα. Ο Πανιώνιος τώρα έχει δύο παίκτες από τη βασική του πεντάδα με τρία φάουλ, τον Χρήστο Χριστοδούλου και τον Χάτσον. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει μόνο τον Μακαρά με τρία. Ο Σταυρόπουλος κάνει το σκορ 32-30. Και μία ακόμα βολή βέβαια για τον Νίκο Σταυρόπουλο. 33 χρονών ο Σταυρόπουλος πια. 33-30. Σταυρόπουλος μαζί με τον Φασούλα είναι οι μόνοι παίκτες του ΠΑΟΚ που έχουν απομείνει από την ομάδα που κατέκτησε ένα άλλο κύπελλο Ελλάδας το 84. Εκείνο το ξέχασε τελικό με τον Άρη. Ο Χάτσον αστοχεί για άλλη μια φορά. 33-30. Με τον Χάτσον να έχει 3 στις 9 προσπάθειες. Μπάρλοου.
αντίπαλος του ο Φάνης που έχει δύο φάουλ. Ο Σταυρόπουλος αστοχεί σε ένα λιγοβιαστικό σουτ τριών πόντων. Γάσπαρης. Ετοιμάζεται και ο Ιωάννου από πλευράς ΠΑΟΚ. Να τους στους δέκτες σας μαζί με τον Σάκοτα. Χριστοδούλου έμεινε ξεμαρκάριστος. Αστοχή και πάλι το φόλο του Χάτσον που πήδηξε πολύ ψηλά και είχε πάρει καλύτερη θέση από τον Φασούλα. 33-32. Να ο Χάτσον και ο Φάνης Χριστοδούλου. Και ξανά η προσπάθεια του Τζον Χάτσον μπροστά στον Φασούλα. Ποιος δεν έχει φάνει μέχρι τώρα. Ο Χάτσον αυτή τη φορά σταματάει κανονικά τον Κόρφα. Αλλά κλέβει ο Πρέλεβιτς και φτάνει στο lay-up. Αστοχή και πάλι. Διαμαρτύρονται όλοι όσοι κάθονται στον πάγκο του ΠΑΟΚ για κάποιο φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Πρέλεβιτς και ίσως να έχουν και δίκιο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν μπορούσαμε να ξαναδούμε αργότερα την προηγούμενη φάση μετά από την διακοπή. Εν πάση περιπτώσει, ο Σάκοτα, ο πολύ ήπιος συνήθως, είναι έξω φρενών. Μπρούγκος, Φάνης Χριστοδούλου συνεχίζει να δοκιμάζει την τύχη του έξω από τα 6 και 25, αλλά και ένα αστοχή. Και φάουλ που χρεώθηκε στον Φασούλα. Όχι, επιθετικό φάουλ. Όχι, όχι, είναι του Φασούλα το φάουλ. Μία σημεία βολές. Ναι. Έδειξε ο Γιοχαλής προς την πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά όχι, επιθετικό φάουλ τελικά. Έδειξε μία σημεία βολές. Να ο Τζούροβιτς που πήρε, την καρέκλα, πήρε μια καρέκλα και έφυγε. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, μια πρωτότυπη ένδειξη διαμαρτυρίας. Ένα λίγο παράξενο σφύριγμα, ενώ διαμαρτύρεται έντονα ο Τζούροβιτς, σειρά του να διαμαρτυρηθεί έντονα. Έδειξε τον αριθμό 12 ο Θανάσης Χαλής, ενώ παρασύρθηκα, εγώ νομίζω ότι έδειξε τον αριθμό 13 και υπέστησα το φάουλ ήταν... 13. Να ξαναδούμε όμως τη φάση. Εδώ έχουν πιάσει την μπάλα ο Χριστοδούλου. Και δίνεται επιθετικό φάουλ στον Χρήστο Χριστοδούλου. Σε αυτή τη διεκδίκηση. Μάλιστα. Μαζί με τον Πρέλεβιτς, γιατί φαντάζομαι αφού σουτάρει βολές, αυτό ήταν ο πίσω παίκτη. Εσείς βλέπετε εδώ τους παίκτες του ΠΑΟΚ να καλύπτουν το κεφάλι τους. Μην φαντάζεστε από τίποτα άλλο, από αυτά τα νομίσματα που έχει γίνει έθιμο να πέφτουν στα γήπεδα του μπάσκετ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και άλλη μια φορά δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την μία συν μία. Το σκορ παραμένει 33-32. Ο Μπρούγκος αστοχεί, αλλά με άλλο ένα φόλο ο Χάτσον δίνει για πρώτη φορά μετά τα πρώτα λεπτά το προβάδισμα στον Πανιόνιο. 33-34. 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου με το follow του Τζον Χάτσον. Δύο συνεχόμενα καλάθια του Χάτσον με τον ίδιο τρόπο. Και είχαμε και συστάσεις του Σταύρου Δουβί προς τον πάγκο του Πανιωνίου. Φάουλ του Μπρούγκος. Δύο βολές για τον Φασούλα που στάθηκε άτυχος, θα μπορούσε να πετύχει και το καλάθι. Ο Μπρούγκος έκανε το δεύτερο του φάουλ, ενώ αυτό που ίσως παραλείψαμε να πούμε προηγουμένως είναι ότι με εκείνο το φάουλ που του χρεώθηκε προηγουμένως ο Χρήστος Χριστοδούλου έχει 4. Time out που ζήτησε ο Τζούροβιτς. The Pop Album. Ένας απίθανος δίσκος. The Pop Album. 27 σούπερ επιτυχίες. Κυκλοφορεί και τα έχει όλα. Παίχτες, είδα ένα φοβερό όνειρο. Είχαμε πάει μαζί το βράδυ σε ένα παλιό σιωμένο σπίτι. Και μετά ανοίξαμε μια πόρτα και ξαφνικά ένα μεγάλο τερατάκι γαριδάκι πήγε να μας φάει. Και εμείς τότε τι κάνουμε? Το κάναμε πακέτο! Έξτρα τυρογαριδάκια από την Τσιπίτα. Για σας που το ξύρισμα είναι σπορ. Schlesinger Sport. Schlesinger. Γιατί μερικά σπορ δεν αντιγράφονται. Schlesinger. Το παιχνίδι εδώ στο Φάληρο τώρα θα ξαναρχίσει με τις μία σημεία βολές του Παναγιώτη Φασούλα. Ο ΠΑΟΚ έχει συνολικά 10-16 βολές. Ο Φασούλα σημειώνει τον τρίτο του πόντο. Δεν έχει πετύχει κανένα καλάθι εντός παιδιάς ο Παναγιώτης Φασούλας. Αυτό είναι κάτι το αξιοσημείωτο. Φαίνεται σε μέτρια μέρα. Για να δούμε τη συνέχεια όμως. 35-34 για τον ΠΑΟΚ. 22 δευτερόλεπτα πριν λήξει το ημίχρονο. Όλα λοιπόν για τον Πανιόνιο, αν αποφασίσουν οι παίκτες να σουτάρουν σχεδόν με τη λήξη. Ο Φάνης Χριστοδούλου. Ενώ μπήκε ο Ιωάννου, ο οποίος σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα, σε αυτή την τελευταία φάση, μαρκάρει τον Γάσπαρη. Ακόμα 6 δευτερόλεπτα. Ποιος θα σουτάρει? Ο Φάνης τελικά κάνει ένα πολύ δύσκολο σουτ 2 πόντων. Αστοχή και πάλι. Και λήξη του ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ προηγείται του Πανιωνίου με 35-34.
35-34 για τον ΠΑΟΚ. Βλέπετε στις δεύτερες στο σκορ. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σε 15 λεπτά περίπου για το δεύτερο ημίχρονο. Το δεύτερο ημίχρονο ξανάρχισε εδώ και άρχισε μάλλον εδώ και 15 δευτερόλεπτα περίπου εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την πρώτη επίθεση. Αλλά ο Πανιώνιος τελικά θα. Οι παίκτες Πανιώνιου θα πάρουν το rebound. Θυμίζουμε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. ΠΑΟΚ Πανιώνιος 35-34. Και όλα αυτά μιλάμε για το 16ο τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Ο Φάνης Χριστοδούλου κάνει ένα άσχημο σουτ, άστοχο, έρμπολ. 35-34 λοιπόν. Μετά από ένα αμφίροπο πρώτο ημίχρονο. Το οποίο φάνηκε να ελέγχει στα πρώτα 10, ίσως 15 λεπτά ο Πανιώνιος. Ο ΠΑΟΚ είχε ξεφύγει κάποια στιγμή 10 πόντους. 31-21. Αλλά σιγά σιγά κάλυψε τη διαφορά ο Πανιώνιος. Έφτασε μάλιστα να προηγηθεί κάποια στιγμή, μερικά δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ημιχρόνου, με εκείνο το φόλο του Χάτσον. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Μέμο Ιωάννου στην πεντάδα. Και ακόμα τους Κόρφα, Πρέλεβιτς, Μακαρά και Μπάρλο. Κόρφα, Πρέλεβιτς, Φασούλα και Μπάρλο. Δεν παίζει ο Μακαράς δηλαδή σε σχέση με την πεντάδα που άρχισε το παιχνίδι. Για τον Πανιώνιο ξεκίνησαν Γάσπαρης, Χάτσον, Μπρούγος και δύο αδερφοί Χριστοδούλου. Χρήστος έχει 4 φάουλ από το πρώτο ημίχρονο. 3 έχει ο Χάτσον, 3 έχει ακόμα ο Μακαράς. Δεύτερο ημίχρονο χωρίς καλάθι ακόμα. 35-34. 1,5 λεπτό ακριβώς. Χωρίς να μπει ένας πόντος. Και αυτό αμήν τι άλλο μαρτυρά του άγχος και την ευρικότητα των παιχτών σε αυτό τον καθοριστικό τελικό. Ο ΠΑΟΚ παίζει τρίτο συνεχόμενο τελικό σήμερα. Κυπέλλο Ελλάδας. Δύο προηγούμενους είχε χάσει από τον Άρη. Ο Δε Πανιώνιος έχει να παίξει τελικό από το 77, τότε δηλαδή που έπαιζε ο Δεντρινός, ο Μίσας, ο σημερινός ασίσταν του Τζούροβιτς, ο Ράπης, ο Παπαδάκης, πολύ ακόμα. Ο Μίλτος ο Λαζαρίδης. Και οι οποίοι όλοι αυτοί είναι και προσκεκλημένοι του επίσημου Πανιωνίου σημερινό παιχνίδι. Η αστοχία συνεχίζεται. Δύο λεπτά χωρίς καλάθι. Γάσπαρης. Τον Κόρφα αντίπαλο, στριφογυρίζει. Ο Μπρούγος, ο Γάσπαρης. Πολύ δύσκολο σουτ και νέο καλάθι του Γάσπαρη που έχει πετύχει 12 πόντους όλους σχεδόν με τέτοια δύσκολα σουτ. Είναι πρώτο σκόρ του αγώνα ο Γάσπαρης μαζί με τον Χάτσον, ενώ για τον ΠΑΟΚ πρώτο σκόρ είναι ο Μπάρλο, έχει 10 αλλά και 13 rebound έναντι 10 του Χάτσον. Πρέλεβιτς θα τον σταματήσει και πάλι ο Χάτσον. Μπάρλο. Χάτσον που είναι φόβητρο κατά τα καλάθια και ελέγχει τα αμυντικά rebound αλλά και απειλεί με τα κοψίματα στα οποία ειδικεύεται. Φάουλ του Γάσπαρη και ξανά η τελευταία φάση με το μπλοκ που έκανε ο Χάτσον. Ίσως είχε αρχίσει να κατεβαίνει και η μπάλα. Ζήτησε να μετρήσει το καλάθι ο Πρέλεβιτς. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το σκορ έχει γίνει 37-36 υπέρ του ΠΑΟΚ. Με ένα καλάθι που πέτυχε μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα ο Κόρφας κλέβοντας την μπάλα από τον Γάσπαρη και φεύγοντας ολομόναχος στο lay-up. Και ξανά η φάση, μάλλον όχι ξανά, τώρα την βλέπετε για πρώτη φορά. Ας όψονται τα διαφημιστικά. Και βέβαια να επισημάνουμε ότι ήταν το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου για τον ΠΑΟΚ μετά από 3,5-4 σχεδόν λεπτά παιχνιδιού. Ένα καλάθι έχει πετύχει και ο Πανιώνιος με τον Γάσπαρη. 37-36 λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Ο Φάνης Χριστοδούλου δεν μπορεί να βρει το στόχο από μακριά. Έχει 0 στα 5 τρίποντα αυτή τη στιγμή. Επιμένει να σουτάρει πάντως, έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Ο Μπάρλοου 39-36. Ο ΠΑΟΚ ξεφεύγει με 3 πόντους. Ενώ συμπληρώθηκε σχεδόν ένα πεντάλεπτο δεύτερο ημιχρόνο με τόσο λίγους πόντους. Επιστρατεύεται ο Μπάλης. Και δεν ξέρω βέβαια αν η δήλωση του Κώστα Πολίτη στον Γιάννη Αντωνόπουλο και στον Ιάκο Βλυπούση περιέφερε μέσα και το θέμα της κακιάς μέρας του Χριστοδούλου. Και όχι μόνο δηλαδή την καλή του απόδοση. Το φάουλ είναι του Μπάρλοου. Το φάουλ που κέρδισε προηγουμένως ο Φάνης Χριστοδούλου με αυτή την ηρωική του, ας το πούμε, της προσπάθεια. Να εδώ ο διεθνής του Πανιωνίου και τώρα ο Μπάρλοου στις οθόνες σας έχει 2 φάουλ. Ο Φάνης έχει και αυτός 2 και 8 πόντους με τα ποσοστά όμως που βλέπετε. 3 στα 11 σου 2 πόντων, 0 στα 5 τρίποντα. Αν μη τι άλλο ευστοχής στις βολές ο Χριστοδούλου έχει 3 στις 3. 39-37. Θα δούμε αν θα πάει έτσι όλο το παιχνίδι, οπότε τα πάντα θα κρυθούν στα τελευταία δευτερόλεπτα, στις λεπτομέρειες, στην ψυχραιμία, στην εμπειρία ίσως, να δούμε. Να ο Φάνης, 39-38 με τις δύο βολές του Φάνη Χριστοδούλου. Κόρφας, Πρέλεβιτς, ο Μπάρλο μόνος. Και φάουλ από τον Μπάλης στην προσπάθειά του να κλέψει. Μπάλα από πλάγια, πριν δηλαδή κάνει το σούτ ο Μπάρλο, ήταν το φάουλ.
39-38, 15 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Ο ΠΑΟΚ πλάγι από τον Ιωάννου. Κόρφας έχει αντίπατο τον Γάσπαρη. Μετά από εκείνο τον βομβαρδισμό τριπόντων στο πρώτο ημίχρονο εγκαταλείφθηκαν οι ζώνες από τον Τζούροβιτς. Ο Πρέλεβιτς προσποιείται και πετυχαίνει τελικά το καλάθι. 41-38. Να ο πάνε Πρέλεβιτς. Ο Μπάλης θα στοχίσει στο τρίποντο. Αστοχεί το rebound του Φασούλα. Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα την ευκαιρία αυτός να ξαναπάρει κάποιο προβάδισμα, κάποια μικρή διαφορά στο σκορ. Κόρφας. Ο Κόρφας με τον Γάσπαρη πάντα. Ο Φάνης Χριστοδούλου έχει αναλάβει τον Μπάρλοου. Και τον Πρέλεβιτς ο Χρήστος Χριστοδούλου. Ο Πρέλεβιτς μπερδεύεται, ο Μπάρλοου μαζεύει. Ακόμα όμως 4 δευτερόλεπτα. Σούτ από πάρα πολύ μακριά. Δεν θα μπορούσε να έχει τύχει. Το φάουλ του Κόρφα στον Φάνη Χριστοδούλου. Ο Κόρφας πήγε να κερδίσει το επιθετικό, αλλά μετακινήθηκε. Ήταν το δεύτερο φάουλ για τον Τζον Κόρφα. Θα ξαναδείτε τη φάση. Εδώ. Βλέπετε, μετακινείται. Ο Κόρφας μετακινεί το σώμα του και κάνει αυτό το φάουλ. Στο man-to-man του ΠΑΟΚ έχει. Μάλλον όχι, βλέπω μια ζώνη 3-2 τώρα. Εκτός αν κάνω λάθος, μια άτομα. Ο Γιάννου πάντως ακολούθησε τον Χριστοδούλου, τον Χρήστο. Ο Χάτσον πέτυχε το καλάθι, 41-40. Και να δούμε ποια είναι η επιλογή του Σάκοτα τώρα στην άμυνα. Μπορεί να είναι 3-2, δηλαδή μια άμυνα να ελέγξει τα περιφερειακά σουτ από όλα τα σημεία του γηπέδου, αλλά να υπάρχουν κάποιες ειδικές συντολές να παίρνονται μεν του μεν τα κοψίματα. Αυτό θα το δούμε μέσα στη συνέχεια. Αντραπατώ με μια παρόμοια άμυνα, έχει εφαρμοστεί στον ημιτελικό Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ από τον Σάκοτα. Ο Πρέλεβιτς 43-40 μετά την πολύ θεαματική αλλά και αποτυχημένη προσπάθεια του Μπάρλοου για κάρφωμα. 43-40 λοιπόν με δύο συνεχόμενα καλάθια του Μπάνε Πρέλεβιτς που έχει 11 πόντους τώρα. Σουτ τριών πόντων του Μπάλης. Rebound του Φασούλα εντυπωσιακά πάνω από Χάτσον και Χρήστο Χριστοδούλου. 43-40 ο Πρέλεβιτς θα δοκιμάσει για δύο πόντους και νέο καλάθι. 45-40 ο Πρέλεβιτς δίνει τις λύσεις στον ΠΑΟΚ, του δίνει μια διαφορά 5 πόντων. Με 6 συνεχόμενους δικούς του. Ο κατεξοχήν σκόρερ του ΠΑΟΚ που πέτυχε 6 συνεχόμενους πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και πετύχει 3 ανεναπακόμες στο πρώτο ημίχρονο. Χάτσον, φάουλ του Φασούλα. Μετράει το καλάθι λέει ο Δουβής, δεν μετράει λέει ο Γιοχαλής και να δούμε. Ρώτησε, συγγνώμη Νίκο, ρώτησε ο Δουβής το Γιοχαλή αν μετράει το καλάθι. Έτσι και είπανε, επειδή το σφύριγμα ήταν του Γιοχαλή, ο Γιοχαλής είπε όχι. Συνεπώς η μπάλα θα παιχτεί από πλάγια. Το φάουλ ήταν το τρίτο του Φασούλα, πιστεύω. Όχι, το πρώτο του Ιωάννου. Και το πλάνο από τις εξέδρες των επισήμων. Βλέπετε την υπουργό, τον πρώτο του ΠΑΟΚ. Ο Γάσπαρης σε άλλο ένα πολύ δύσκολο καλάθι. 45-42. Ο Γάσπαρης ίσως ο μόνος εκφραστής Πανιωνίου επιθετικά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα ο βασικός. Ο Κόρφας μια πολύ δύσκολη και ρυψοκίνδυνη προσπάθεια. Τελικά βγάζει την μπάλα στον Πρέλεβιτς. Θα του κλέψει την μπάλα ο Χρήστος Χριστοδούλου. Και ο Γάσπαρης το λέει up. Τον ακολούθησε ο Ιωάννου, αλλά ο Γάσπαρης πέτυχε το καλάθι. 45-44. Ξανά στον ένα πόντο η διαφορά. Σε έναν συναρπαστικό μέχρι τώρα τελικό του κυπέλλου Ελλάδας. 12 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για το τέλος. Φασούλας. Τέταρτο φάουλ του Χάτσον. Τέταρτο. Αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο καθοριστικά σημεία του σημερινού τελικού. Αμέσως ο Τζούροβιτς επιστρατεύει τον Μπούργος, ο οποίος δεν ξέρω αν θα αντικαταστήσει. Ναι, αντικαθιστά τον Χάτσον. Ο Χάτσον λοιπόν θα πάει στον πάγκο. Ο Χάτσον που έχει 14 πόντους και 10 rebound μέχρι τώρα και 2 κοψίματα ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Φασούλας, τον οποίο είδατε, θα έχει σχετικά ευκολότερο έργο. 46-44. Ο Φασούλας συνεχίζει να σκοράρει μόνο με βολές. Όπως είδατε, όχι πάντα. Θα απελευθερωθεί και ο Μπάρλο περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι ο Μπάρλο πέτυχε 10 ή 12 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φάνης και στο Δούλου είχαν την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Να δούμε αν ο Τζούροβιτς θα ξανατολμήσει να αλλάξει άμυνα γύρω σε ζώνη. Καθώς τα μαργαρίσματα πιάνουν πολύ δύσκολο να βγουν. Οι παίκτες ρακέτας του Πανιωνίου θα είναι ο Μπρούγος και ο Φάνης Χριστοδούλου από ό,τι φαίνεται, από τον σχηματισμό μέσα στο τερέν. Και ο Φάνης μόνο έχει τον Μπάρλο. Και όχι μόνο ζώνη, Νίκο, αν θα κάνει πάλι το ίδιο πείραμα, δηλαδή μια σειρά από διαφορετικές άμυνες.
πείραμα που απέτυχε, θυμίζουμε, στο πρώτο μέρος. Ο Κόρφας. 9 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Ο Κόρφας κλείνεται και φάουλ. Και καλάθι, εκπληκτικό καλάθι του Τζον Κόρφα. Και πέμπτο φάουλ του Χρήστου Χρυστοδούλου, νομίζω. Ναι. Πολλαπλό κέρδος για τον ΠΑΟΚ από το καλάθι του Κόρφα που θα εκτελέσει και βολή και έβγαλε και από το παιχνίδι τον Χρήστο Χρυστοδούλου. Νάτος εδώ ο μεγαλύτερος από τους δύο αδερφούς Χρυστοδούλου που φεύγει από το παιχνίδι διαμαρτυρόμενος. Και ξανά η φάση, το σχεδόν απίστευτο καλάθι του Τζον Κόρφα. Time out που ζήτησε ο Τζούροβιτς. Μάλλον όχι, δεν έχουμε time out. Δεν έχουμε time out. Οι διαιτητές καλούν τους παίκτες μέσα στο παιχνίδι. Ο Χρήστος Χρυστοδούλου φεύγει χωρίς να έχει πετύχει πόντο μέσα στο μάτς. Νάτος εδώ. Και μια βολή λοιπόν για τον Κόρφα που μέχρι τώρα έχει 13 πόντους. Έχοντας αστοχήσει μόνο σε ένα σουτ 3 πόντων, έχει 4 στα 4 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα και 3 στις 3 βολές ήταν. 49-44. Ο Μποσγανάς ήταν ο παίκτης που πέρασε στη θέση του Χρήστου στο Δήμο. Τα πράγματα τώρα δείχνουν άσχημα για τον Πανιόνιο που έχει πορτωμένο με 4 φάουλ τον Αμερικάνο του, τον Χάτσον που είναι στον πάγκο. Έχασε και τον Χρήστο Χρυστοδούλου που αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση. Αλλά αν μη τι άλλο, πήρε επιτέλους ένα τρίποντο από τον Φάνη Χρυστοδούλου που τον είδατε πώς πανηγύρισε. 1-6 έχει τώρα ο Χρυστοδούλου, το σκορ 49-47. Και αν ο Φάνης Χρυστοδούλου αρχίζει να σκοράρει με τον τρόπο που εξελίσσεται το μάτς, δηλαδή σε χαμηλό σκορ, δεν θα φανεί ίσως και η απουσία του Χάνσον παρά μόνο ίσως στα rebound, στα αμυντικά rebound. Αλλά όχι στο σκοράρισμα. Όσο πάντως ευστοχεί ο ΠΑΟΚ, αμυντικά rebound δεν υπάρχουν για τον Πανιόνιο, 51-47 με τον Μπάρλο. Ο Μπάρλο που λέγαμε ότι θα απελευθερωθεί αμέσως μόλις βγει ο Χάνσον από το παιχνίδι και που αρχίζει πάλι να σκοράρει. Έχει 16 πόντους ο Κένι Μπάρλο. Ο Πρέλεβιτς έκλεψε αλλά δεν ολοκλήρωσε. Μπάλης. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται επειδή ανανεώθηκε το χρονόμετρο. Άστοχο τρίποντο του Μποσγανά και κλέψιμο του Κόρφα μέσα από τα χέρια του Γάσπαρη. Ο Ιωάννου. Περιμένει συμπαίκτες τελικά, Κόρφας. Κάνει στο lay-up, αστοχή όμως υποπίεση και μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου από τα χέρια του Κόρφα. Ενώ συνεχίζονται κάποιες διαμαρτυρίες από τον έφορο του ΠΑΟΚ, τον Άγγελο Μιχόπουλο εδώ στην γραμματεία. Αυτός που δει κύριος που είναι δίπλα του είναι ο παρατηρητής του αγώνα του σημερινού τελικού. Ο Θανάσης Γάλιας, παλιά διαιτητής και καλός διαιτητής. Ο Άγγελος Μιχόπουλος βέβαια διαμαρτύρεται, ίσως και με το δίκαιο του. Να εδώ ο Δουβής που προσπαθεί να ανακαλέσει την τάξη των παράγοντα του ΠΑΟΚ. Εδώ οι διαβουλεύσεις που συνεχίζονται. Hey Mike, I have a problem. What should we do? Call them. Call who? The largest assistance organization. Calling Express Service. Calling Express Service. Calling Express Service. I don't believe it. We're already here. Sure, Mike. They're the fastest in Europe. Didn't you know that? Everything all right, pal? Great. Real great. F42 Express Service. 154 και έφτασε. Καμπάς λευκό, καμπάς ροζέ, καμπάς κόκκινο. Αξίζει να το ζητήσετε. Έλα στο κύμα, ράφλες, ράφλες, σούπερ γεύση που πάει με το τρόπο της δικής μας ζωής. Ράφλες, τα κυματιστά τσιπς. Γιατί μόνο το κύμα δίνει τέτοια γεύση. Ράφλες και ράφλες με γεύση ρίγανης. Στο Φάληρο το παιχνίδι ξανάρχισε εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Αυτά που χάσατε ήταν ένα άστοχο σουτ του Γάσπαρη. Ο Μπρούγος πήρε το επιθετικό rebound και κέρδισε ένα φάουλ από τον Κόρφα, το τρίτο του. 51-49 προηγείται πάντα ο ΠΑΟΚ. Μείωσε ο Φάνης Χρυστοδούλου με άλλο ένα σουτ από σχετικά μακρινή απόσταση, από μέση απόσταση, τα λέγαμε καλύτερα. Μένουν 9 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα. 10 λεπτά σχεδόν για να κρίνουν τον κυπελούχο Ελλάδας 1991. Τον κυπελούχο Ελλάδας που βέβαια για πρώτη φορά στα τελευταία 5 χρόνια δεν θα είναι ο Άρης. Ο Άρης που αποκλείστηκε νωρίς φέτος. Δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτή την παράδοση.
μπάλα από πλάγια και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Αυτό το φάουλ που χρεώθηκε στον Μποζιανά ήταν το πέμπτο ομαδικό του Πανιωνίου. Έχει 4 ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπρούγος μαρκάρει τον Φασούλα στην άμυνα του Πανιωνίου. Και φαίνεται σύνθετη, για να δούμε. Κόρφας. Μένει προς τα μέσα. Καλάθι, όχι, δεν μετράει το καλάθι. Φάουλ του Μπρούγος, ναι. Φάουλ του Μπρούγος στον Τζον Κόρφα. Τώρα έχει ο Μπρούγος 3. 3 και ο Μπάλης, 3 και ο Μποζιανάς. 2 ο Φάνης Χριστοδούλου, 4 ο Χάτσον, 5 έχει αποβληθεί ήδη ο Χρήστος Χριστοδούλου για τον Πανιόνιο, ενώ θα ξαναδείτε τη φάση. Και για να ολοκληρώσουμε την εικόνα, να το φάουλ του Μπρούγος. Να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ έχουν 2 φάουλ ο Πρέλεβιτς, 2 ο Μπάρλο, 3 ο Κόρφας. 1 ο Παπαχρόνης, 2 ο Φασούλας, 1 ο Ιωάννου και 3 ο Μακαράς. Καλάθι του Μποζιανά και φάουλ από την εντυπωσιακή προσπάθεια του νεαρού που πήρε το φάουλ από τον Ιωάννου. Ο Πανιόνιος σοφαρίζει 51-51 από τον Φασούλα το φάουλ. Δικό μου το λάθος, ευχαριστώ Κώστα. Ήταν το τρίτο φάουλ Φασούλα. Ο Πανιόνιος λοιπόν σοφαρίζει 51-51 και έχει δικαίωμα και για μία βολή ο Μποζιανάς. Πέτυχε το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Εύκολα υψηλή του ΠΑΟΚ στο rebound. Μποζιανάς που και έχει 80% συμβολές φέτος. Ο Σάκο τα ετοιμάζει στον Σταυρόπουλο. Κόρφας. Ιωάννου για 3 πόντους. Ένα airball, ένα κακό σου του Ιωάννου που σας φοβήθηκε το μαρκάρισμα και του Μποζιανά. Εκτός από ρόπτου, ο Σταυρόπουλος θα πρέπει να περάσει θέση του Ιωάννου, αναζητώντας ίσως μία ακόμα λύση στην επίθεση του Σάκοτα με την παρουσία του Σταυρόπουλου. Ο Φάνης Χριστοδούλου αστοχή αυτή τη φορά. Το rebound πολύ εντυπωσιακά ο Μπρούγος. Και 53-51 ο Πανιόνιος για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Με ένα σερί 6 πόντων, ένα διμηδενό στο ίδιο διάστημα. 51-53, ακόμα 8 λεπτά για να τελειώσει ο τελικός. Κόρφας. Φάουλ του Μποζιανά, τέταρτο φάουλ για τον Μποζιανά. Να ο νεαρός στο βάθος, χαμογελάει ειρωνικά. Πήγε να κερδίσει την μπάλα από τον Φασούλα, του έκανε το φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι από τους πιο συγκλονιστικούς, αν όχι συγκλονιστικότερος τελικός των τελευταίων ετών. Και πάντα εδώ τα μέτρα ασφαλείας στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Βλέπετε τον Κατσίκη, τον Παχρόνη τώρα. 53-51, Σταυρόπουλος, Φασούλας, αστοχή και πάλι. Αλλά χάρη και στη δική του προσπάθεια πήγε να κερδίσει οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το rebound τελικά μάζεψε ο Φάνης. Μπάλης. Ο Μπάλης που νομίζω ότι έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη του Πανιωνίου με την άμυνα του πάνω στον Πρέλεβιτς που έχει συγγύσει εδώ και πολλή ώρα. Να επισημάνω ακόμα Νίκο και τα 9 αμυντικά rebound του Φάνη Χριστοδούλου. Ο Φάνης έξω. Ο Μποζιανάς κόβεται από τον Ιωάννου ενώ ζητούν φάουλ οι άνθρωποι του Πανιωνίου. Βιαστική επιλογή του Μποζιανά ασφαλώς. Φάουλ πριν από το σουτ που κερδίζει ο Πρέλεβιτς από τον Γκάσπαρη. Ο Γκάσπαρης έχει αυτός 3, όλος ο Πανιωνίος είναι φορτωμένος περισσότερο ή λιγότερο. Ο ΠΑΟΚ που παίζει τώρα με την πεντάδα της Ευρώπης. Δηλαδή ο Ιωάννου τελικά δεν αποσύρθηκε. Απλά πέρασε στη θέση του Σταυρόπουλου, στη θέση του Κόρφα ο Νίκος Σταυρόπουλος. Και με αυτό δεν ξέρω αν ο Σάκοτα επιδιώκει ακόμα πιο αργό ρυθμό στο παιχνίδι. Ακόμα πιο control basket. Για άλλη μια φορά οι παίκτες του ΠΑΟΚ χάνουν μία σε μία βολή. Ο Γιοχαλής δίνει την μπάλα στον ΠΑΟΚ υπό τις έντονες, όπως βλέπετε, διαμαρτυρίες των νεοσμυρνιωτών. Και τεχνική ποινή, στον Τζούροβιτς. Τεχνική ποινή στον Τζούροβιτς που το παράκανε στις διαμαρτυρίες. Η τεχνική ποινή βέβαια δεν είναι λάθος. Το λάθος είναι στην αρχική απόφαση του Θανάση Γιοχαλή. Έχω την εντύπωση και εγώ ότι την μπάλα βγήκε από τα χέρια του. Βγήκε από τα χέρια του Φασούλα. Ο Σταύρος Δουβής διακόπτει το παιχνίδι. Έχουν έρθει μέχρι και στα δημοσιογραφικά, εδώ που γίνεται η αναμετάδοση, κομμάτια από τα καθίσματα που σπάνε. Λυπηρά πράγματα αυτά όλα. Δεν ξέρω, για να δούμε. Ελπίζουμε να μην τυναχτεί στον αέρα ο τελικός. Μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας, ακόμα και από σκηνές που βλέπετε και από σκηνές που δεν βλέπετε. Είναι το γνώριμο σκηνικό δυστυχώς των φετινών αγώνων. Τα κέρματα έπεσαν από την πλευρά των οπαδών του Πανιωνίου, βέβαια. Αυτοί είναι που αισθάνονται αδικημένοι από την τελευταία απόφαση του Γιοχαλή. Πάντως δεν θα ήθελα να πάρω το μέρος να κάνω τον υποστηρικτή των διαιτητών, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τζούροβιτς, αφού ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, θα έπρεπε ίσως να είναι λίγο πιο κόσμιος στα αντιδράσεις του. Η αντίδραση αυτή ήταν που προκάλεσε όλη αυτή την κατάσταση στον αγωνιστικό χώρο. Η αντίδραση λανθασμένη και κατακριτέα, χωρίς αμφιβολία. Από έναν τόσο καλό και επαγγελματία προπονητή. Καλώς επαναλαμβάνω, αλλά λίγο ξύθιμος στις αντιδράσεις. Και δεν ξέρω και
Και αν ήταν, κατά πόσον ήταν και δίκαιη η αντίδρασή του, εντός αγωγικών βέβαια δίκαιη, δεν ξέρω δηλαδή τι ακριβώς έγινε στην φάση στην οποία δόθηκε η μπάλα στον Πανιωνίο. Δεν ξέρω αν ο Νέστορ Παπαβέλλας και αν θέλει μας μπορεί να μας δώσει το replay κάποια στιγμή. Προς το παρόν το παιχνίδι έχει διακοπεί με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν πάει απέναντι κοντά στους οπαδούς της ομάδας του. Επαναλαμβάνω, έχω την εντύπωση ότι βγήκε από το χέρι του Φασούλα η μπάλα, ναι. Έχει βγει από το χέρι του Φασούλα, γι' αυτό ίσως και αντέδρασε έτσι κάπως περίεργα ο Τζούροβιτς. Τον οποίο τον βλέπετε στο κάτω μέρος της εικόνας να χοροπηδάει, να του χρεώνεται με τεχνική ποινή και να προσπαθεί να συνεχίσει να διαμαρτύρεται. Συγκρατείται εκεί από τον Κώστα Τομίσα και τους άλλους ανθρώπους της ομάδας. 51-53, διακοπή σε ένα τελικό που μέχρι τώρα όλα πήγαιναν καλά. Είστε δραστήριος και δυναμικός. Ο Σταύρος Δουβής και ο Θανάσης Γιοχαλής μέσα στα αποδυτήρια έκαναν συστάσεις στον αρχηγό του Πανιωνίου, τον Φάνη Χριστοδούλου. Ο Φάνης ήρθε τώρα στη γραμματεία του αγώνα και θα μιλήσει στους οπαδούς του Πανιωνίου σε μια προσπάθεια να τους καλμάρει. Σε λίγο θα ακούσετε τι θα πει ο αρχηγός του Πανιωνίου, ενώ υπάρχει μια διένεξη στη γραμματεία. Μπορεί να γυρίσει εκεί η κάμερα του Βλάντε Τζούροβιτς με τους διαιτητές. Αυτά από τον Δημήτρη Καρίδα που παρακολουθεί όσα γίνονται μέσα από τον αγωνιστικό χώρο, φορτισμένος με το σχετικό ρεπορτάζ. Εσείς βλέπετε πάντα πλάνα από την γραμματεία και τους πάγκους των δύο ομάδων. Να ο Τζούροβιτς ήρεμος πια, σχετικά τουλάχιστον. Έχω την εντύπωση όμως ότι η λύση, το κάθε φορά ένας αρχηγός ομάδος να κάνει εκκλήσεις προς όλους αυτούς τους κυρίους οι οποίοι έρχονται να εκτονωθούν στα γήπεδα, δεν νομίζω ότι είναι το πιο υγιέστερο μέτρο. Δεν ξέρω αν είναι και η λύση τελικά. Στη Γενέβη ο Παναγιώτης Φασούλας προσπάθησε να καθησυχάσει τους κυρίους που είχαν πάει να δουν τον τελικό. Εδώ τώρα ετοιμάζεται ο Φάνης Χριστοδούλου να κάνει κάτι παρόμοιο. Δεν νομίζω ότι είναι η λύση αυτή. Και βέβαια αυτοί οι κακοί υπάρχουν σε όλες τις ομάδες. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει από το ποδόσφαιρο ή αν το μπάσκετ έχει θρέψει τους δικούς του κακούς φιλάθλους. Το βέβαιο είναι ότι δεν υπάρχει καμία ομάδα που μπορεί να βγάλει την ουρά της απ' έξω από όλα αυτά τα πράγματα. Για να δούμε τι γίνεται και στη γραμματεία, δεν ξέρω αν μπορούμε να ακούσουμε και τι γίνεται. Αυτό που γίνεται είναι ότι θα ξαναρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχει... Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει. Υπάρχει όμως και τεχνική ποινή σε βάρος του Πανιωνίου, στον πάγκο του Πανιωνίου. Δύο βολές και μπάλα απ' έξω για τον ΠΑΟΚ. Το μικρόφωνο στον Νίκο Παπαδογιάννη και στον Κώστα Μπατή. Αυτά λοιπόν για τον Δημήτρη Καρίδα που μας θύμισε τι ακριβώς είχε γίνει προηγουμένως. Είχε δοθεί η τεχνική ποινή στον Τζούροβιτς. Όλα αυτά ενώ το σκορ είναι αυτό που βλέπετε. ΠΑΟΚ 51, Πανιώνιος 53. Το χρόνο δεν έχουμε πει. Απομένουν 7 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι. Το οποίο θα λέγαμε ότι ξαναρχίζει από την αρχή τώρα, γιατί καμία ομάδα δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να έχει τον ίδιο ρυθμό που είχε πριν, είτε καλό είτε κακό, πριν από την διακοπή αυτή την σχεδόν δεκάλεπτη. Βλέπετε εδώ το κύπελο που περιμένει τη μία από τις δύο ομάδες. 16ο κύπελο Ελλάδας. Ο Πρέλεβιτς θα εκτελέσει τις βολές, επιτέλους ξαναρχίζει το παιχνίδι. Ο Πρέλεβιτς που εστοχεί αυτή τη φορά, η πρώτη του εστοχή. Βλέπετε μία στις τρεις βολές για τον Μπράτισλα Πρέλεβιτς. 53-53. Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει και βέβαια μόνο ζημιά έκανε αυτό που η έντονη διαμαρτυρία του προπονητή του στην ομάδα του. Αφού ο ΠΑΟΚ έχει ξανά την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ που παίζει πάντα με την ευρωπαϊκή του πεντάδα. Σταυρόπουλος, Ιωάννου, Πρέλεβιτς, Μπάρλο, Φασούλας. Με το Πανιώνιο συνεχίζουν Γάσπαρης, Μποσγανάς, Μπρούγος που τώρα μαρκάρει τον Φασούλα. Πάνης Χριστοδούλου και μπάλι. Ο Φασούλας πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Αν εξαιρέσουμε τις 5 βολές, ήταν το πρώτο του καλάθι εντός παιδιάς. 7 πόντια από τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. 55-53. Μπρούγος. Γάσπαρης θα τον σταματήσει εκπληκτικά ο Φασούλας. Αλλά μπάλα ξανά στα χέρια του Γάσπαρη. Ο οποίος επιμένει. Rebound του Φάνη Χριστοδούλου που μάχεται ηρωικά, θα λέγαμε εκεί. Ο Φάνης, ο οποίος έχει 12 rebound και 15 πόντους. Τόσο πολύ μεγάλος παίκτης. Τώρα δεν μπόρεσε. 55-53, 6-38. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται πιο ήρεμος, πιο ψύχρεμος μετά τη διακοπή. Ο Τζούροβιτς εσπευσμένα θα ξαναβάλει τον Χάτσον που είναι στον πάγκο εδώ και πάρα πολύ ώρα με 4 φάουλ. Πρέλεβιτς στον Μπάρλοου, πολύ κοντά στο καλάθι. Και φάουλ του Φάνη Χριστοδούλου, το τρίτο του. Δύο βολές για τον Μπάρλοου. Ο Τζούροβιτς διαμαρτύρεται ξανά, αλλά νομίζω ότι ήταν καθαρή περίπτωση. Και τώρα ο Χάτσον περνάει στη θέση του Μπάλης. Του Μπάλης.
ξανά η φάση και το φάουλ του Φάνη Χριστοδούλου στον Κένι Μπάρλοου. Εκεί που φτάσε ο Μπάρλοου ήταν δύσκολο να κοπεί από τον Φάνη, ο οποίος είναι και κοντύτερος, αλλά και ο Μπάρλοου δεν έκανε στέσιμος παίκτης. 55-53, 6-23 πριν από το τέλος. Ο Μπάρλοου αστοχεί, αλλά έχει άλλη μία βολή, αφού το σούτ ήταν πάνω, το φάουλ ήταν πάνω στην προσπάθειά του για σούτ. 13 rebound από το πρώτο ημίχρονο και κανένα στο δεύτερο Μπάρλο. Rebound του Χάτσον. Διαφορά πάντα στο ένα καλάθι. 6-20 πριν από το τέλος. Ο Φάνης Χριστοδούλου θα κάνει τώρα το playmaker. Με αντίπαλο τον Ιωάννου. Ο Μπάρλο έχει αναλάβει τον Χάτσον. Σταυρόπουλος τον Γάσπαρη. Ο Γάσπαρης εδώ με την μπάλα. Τα δευτερόλεπτα ακόμα για τον Πανιόνιο. Νομίζω δεν έχει δει κανένα στο ρολόι. Ο Μποσγανάς το έχει δει και σουτάρει. Αστοχή, rebound και follow άστοχο του Μπρούγος. Ο Χάτσον μαζεύει και τέταρτο φάουλ του Φασούλα. Όχι, του Κόρφα, του Ιωάννου, συγγνώμη. Ήταν το δεύτερο. Πίστεψα ότι δόθηκε στον Φασούλα το φάουλ. Αλλά αυτό είχε σφυριχτεί λίγο νωρίτερα. Πριν σηκωθεί δηλαδή ο Χάτσον για το σουτ. Γάσπαρης. 39 δευτερόλεπτα για τον Πανιόνιο, ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο αυτού του συναρπαστικού τελικού. Φάνης Χριστοδούλου. Σουτ για τρεις πόντους και καλάθι από τον Φάνη που ζητάει και φάουλ αφού έπεσε πάνω του Ιωάννου. 55-56 μπροστά ο Πανιόνιος από το τρίποντο του Χριστοδούλου. Ο Πρέλεβιτς αστοχή σε προσπάθεια να ανταποδώσει το τρίποντο. Και με τη βοήθεια του Φάνη στο rebound ο Μποσγανάς. Και να τώρα η σειρά των ομάδων του Πανιωνίου να ξεσηκωθούν. Γάσπαρης με τον Σταυρόπουλο. Ο Φάνης με τον Ιωάννου. Νέο σουτ τριών πόντων. Rebound του Χάτσον που μπαίνει προς τα μέσα. Κλείνεται από τον Φασούλα αλλά βρίσκεται στο στόχο. 58-55 ο Πανιωνίος για πρώτη φορά. Με τρεις πόντους μπροστά. Βλέπετε μια χαριτωμένη δεσποινίδα. Ο παδό του Πανιωνίου. 55-58 λοιπόν. 4-50 πριν από το τέλος. Ο Δεσποινής που δεν είναι άλλη από την θυγατέρα του σκηνοθέτη μας, τον Έστερα Παβέλα. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει μάλλον ο Dragan Sakot να ζητήσει κάποιο time-out. Εάν θέλει ο ΠΑΟΚ να μείνει στον τελικό. Θα βάλει τον Κόρφα πάντως ο Σάκοτα. Ενώ οι παίκτες που κάτω στον πάγκο του Πανιωνίου προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να φωνάξει. Ο Μπρούγος με τον Φασούλα να τον ακολουθεί μακριά. Ο Φάνης με τον Ιωάννου. Ο Ιωάννου δεν μπορεί να σταματήσει τον Φάνη Χριστοδούλου. Και 60-58-55 μπροστά ο Πανιόνιος. 4-20 πριν από το τέλος. Και έχουμε time out αυτή τη στιγμή που ζητάει ο ΠΑΟΚ λοιπόν. Τώρα ξαναρχίζει το παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. 60-55 ο Πανιόνιος. 4-12 για το τέλος. Ο Μπάρλοου κερδίζει το φάουλ από τον Μπρούγος. Δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό του ΠΑΟΚ, τον Κένι Μπάρλοου. Και ήταν το τρίτο φάουλ ή το τέταρτο του Μπρούγος. Το τέταρτο. Έχει 4 και ο Χάτσον. Να ο Τζον Μπρούγος. Ο Μπάρλοου μειώνει 56-60 σε αυτό το κρίσιμο σημείο τελικού. Ο Πανιόνιος για πρώτη φορά έφυγε στους 5 πόντους με τις προσπάθειες κυρίως του Φάνη Χριστοδούλου. 57-60. Ο Μπάρλοου αυτή τη φορά στόχη και στις δύο βολές. Ο Πάοκ έχει χάσει 10 βολές στο παιχνίδι. Καλώς βολές. Φάουλ του Πρέλεβιτς στον Χάτσον. Να δούμε όμως αν θα δοθούν βολές ή μπάλα από πλάγια. Από πλάγια, λέει ο Γιοχαλής. Ήταν το 7ο ομαδικό φάουλ του Πάοκ. Άρα δεν σουτάρει ο Πανιόνιος ακόμα. Αντίθετα σουτάρει ο Πάοκ αν κερδίσει φάουλ, αφού ο Πανιόνιος έχει 10. 97-60. Τρίτο φάουλ του Πρέλεβιτς. Να δούμε επίσης αν οι τελευταίες επιθέσεις θα γίνουν με σουτ μακρινά ή θα επιστρατευτούν υψηλοί. Ο Φάνης αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Ο Πρέλεβιτς στο rebound αλλά κλείνεται. Να δούμε. Τελικά σφυρίζεται φάουλ στον Φάνη Χριστοδούλου. Το τέταρτο και για αυτόν. 4 φάουλ για τον Φάνη Χριστοδούλου. 4 ο Μποσγιανάς. 4 ο Μπρούγος. 4 και ο Χάτσον. Και 5 ήδη στον πάγκο. Αναπάβεται εδώ και πολλή ώρα ο Χρήστος Χριστοδούλου. Ο Πανιόνιος ασφαλώς έχει φθαρεί πολύ περισσότερο από τον ΠΑΟΚ από τα φάουλ και είναι αυτός που αντέχει λιγότερο στον χρόνο. Είναι όμως μεγάλη επιτυχία, Νίκο, θα πρέπει να το επισημάνουμε αυτό, ότι και ο Χάνσον και ο Μπρούγος έχουν μείνει και στα τελευταία λεπτά του αγώνα μέσα στο παιχνίδι. Άσχετα αν έχουν βέβαια 4 φάουλ. Ο Χάνσον βέβαια χρειάστηκε να καθίσει για πολλή ώρα στον πάγκο. 58-60 από τον Πρέλεβιτς που μειώνει ξανά στο ένα καλάθι.
Καλύφθηκε εκείνο το χάσμα των 5 πόντων, καλύφθηκε μέρη τουλάχιστον. Ο Πάουκ είναι ξανά σε απόσταση βολής. Άλλη μια βολή για τον Πρέλεβιτς που έχει 3-5 όπως βλέπετε. 14 πόντοι και 3 φάουλ για τον 26χρονο ομογενή του Πάουκ που ήρθε το 88 από τον Ερυθρό Αστέρα. Στον ένα πόντο, 59-63-46 πριν από το τέλος. Κάθε επίθεση πια είναι κρίσιμη. Ο Τζούροβιτς ετοιμάζει ξανά τον Μπάλης περιμένοντας κάποιο πρέσι ίσως. Και ασφαλώς για καλύτερο χειρισμό. Εντυπωσιακό καλάθι του Μπρούγκος με αυτό το ανάποδο lay-up μετά την assist του Χάτσον. Ίσως τον ετοιμάζει, ενώ ξαναβλέπετε το απίθανο αυτό καλάθι του Μπρούγκος. Ίσως τον ετοιμάζει στη θέση του Μποσγανά για να περάσει στα shooting guard ξανά το Γάσπαρ. Να έχει πάλι επιλογές περισσότερες στην επίθεση. Όλα αυτά για τον Μπάλης. Το rebound του Μπρούγκος. 59-62. 3 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος λιγοστεύει και όσο λιγοστεύει βέβαια φαβορεί είναι ο Πανιώνιος που προηγείται αυτή τη στιγμή. Ο Πανιώνιος που μέχρι το 32 είχε πάρει μόνο μια φορά το προβάδισμα. Αλλά έκτοτε δεν το έχει χάσει. Ο Χάτσον παλεύει εκεί με τον Πρέλεβιτς. Τελικά μαζεύει ο Μπρούγκος. Βγάζει στον Φάνη Χριστοδούλου. Γάσπαρης. Επιτρέψτε με να πω ότι αυτό είναι η ομορφιά του αθλητισμού, η ομορφιά ενός αθλήματος. Οι παίκτες με αυτές τις προσπάθειες να προσπαθούν να κάνουν κάποιο τη μπάλα. Ο Χάτσον για δύο πόντους. 59-64. 2:35 πριν το τέλος. Ο Σάκοτα ετοιμάζει ξανά τον Παπαχρόνη, ίσως για να σταματήσει το Χάτσον σε αυτά τα τελευταία λεπτά, βλέποντας ότι πάει να γίνει αιχμή του ΠΑΟΚ ο Αμερικάνος, όπου του Πανιωνίου. Πρέλεβιτς. Ο Κόρφας γλιστράει, αλλά κρατάει την μπάλα. Σταυρόπουλος. Μπάρλοου κοντά στο καλάθι. Περνάει και φάουλ του Χάτσον. Δεν είναι το φάουλ του Χάτσον που διαμαρτύρεται με τον τρόπο που βλέπετε. Πήρε αγκαλιά τον Γιοχαλή. Πέμπτο φάουλ του Χάτσον. Μεγάλη απώλεια, ενώ βλέπετε εδώ πώς ξεσπάει ο νεαρός Αμερικανός του Πανιωνίου. 23 χρονών είναι ο Χάτσον. Θα πάει στον πάγκο λοιπόν ο Χάτσον. 2 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Με την ομάδα του να προηγείται 5 πόντους. 59-64. Τα χειροκροτήματα ανήκουν στον Αμερικανό, τον Τζον Χάτσον, με την καλή του απόδοση στο σημερινό τελικό, αλλά και με την πολύ καλή του συμπεριφορά. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Είδατε στο πέμπτο φάουλ πώς αντιδρά ένα παιδί μαθημένο κάπως διαφορετικά. Και κάτι άλλο που αξίζει να επισημάνουμε, Νίκο, είναι ότι οι επιθέσεις του ΠΑΟΚ γίνονται ακριβώς με τους ψηλούς και κατά κύριο λόγο έχουν εκφραστεί τον Μπάρλοου. Ο Μπάρλοου ευστοχή ξανά, 60-64, 2 και 12 πριν από το τέλος. Ο Χάτσον έφυγε με 18 πόντους και 14 rebound από τον αγώνα. Αυτά μέσα σε 32 λεπτά που έδειξε. Αυτά βέβαια δεν τα σημειώνουμε εμείς. Τα ξέρουμε χάρη στη στατιστική υπηρεσία του Κώστα Γαλάνη που κρατάει και σήμερα τα στοιχεία του αγώνα. Μπάλης. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. 64-61 προηγείται ο Πανιούνιος του ΠΑΟΚ. Μπρούγος με τον Παπαχρόνη και φάουλ του Παπαχρόνη ή του Πρέλεβιτς. Του Παπαχρόνη μάλλον που έσπρωξε όπως λέει ο Γιοχαλής. Και τώρα πια έχουμε μία συν μία και για τον Πανιούνιο. Για τον Τζον Μπρούγος συγκεκριμένα. Ο Λάιος με τον Σάκοτα. Assistant και βασικός coach αντίστοιχα. Ενώ ο Μπρούγος που έχει 9 rebound και 8 πόντους. Όμως αστοχή στη βολή. Το rebound ποιος, ο Κόρφας. Και ο Σταυρόπουλος πάει στο lay-up, κλείνεται, θα τον σταματήσει ο Μποσγανάς. Μαζεύει ο Πρέλεβιτς, ενώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ζητούν να μετρήσει το καλάθι. Σταυρόπουλος. 1:44. Ο Μπάρλοου ξανά κοντά στο καλάθι. Με αντίπαλο το Φάνη που έχει 4 φάουλ. 63-64 από τον Μπάρλοου. Να δούμε αν θα είναι και σήμερα ο άνθρωπος τελευταία στιγμή όπως στη Γενέβη ο Μπάρλοου. Και βέβαια πολύ μεγάλος τελικός. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό. Ίσως θα έπρεπε ο Φάνης να πάει πιο κοντά στο καλάθι τώρα. Αφού έχει το ύψος, έχει και το ταλέντο, μπορεί να παίξει κοντά στη ρακέτα. Γιατί να μην ήταν εκφραστή των επιθέσεων του Πανιωνίου πιο κοντά. Ο Φάνης θα σουτάρει για 3 πόντους. Rebound. Ο ίδιος. Τζάμπολ ανάμεσα σε Φάνη Χριστοδούλου και Πρέλεβιτς. Ο Φάνης είδε προφανώς ότι δεν ήταν καλό το σουτ του. Έτρεξε αμέσως, πήρε το rebound και έτσι το τζάμπολ. Time out που ζητάει ο Σάκοτα. Το παιχνίδι ξαναρχίζει τώρα, ο τελικός ξαναρχίζει τώρα, 1:13 πριν από το τέλος. Με το τζάμπολ φάνηκε Πρέλεβιτς, κέρδισε ο Πρέλεβιτς και μαζεύει ο Κόρφας. 1 λεπτό και 9 δευτερόλεπτα. Ο Πανιώνιος προηγείται 64-63, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα. Ο Πανιώνιος που είχε περάσει 64-59 προηγουμένως. Το κύπελο και τα μετάλλια που περιμένουν τους παίκτες. Κόρφας, 59 δευτερόλεπτα και 13 τώρα για τον ΠΑΟΚ. Κλέβει όμως ο Φάνης Χριστοδούλου. Νομίζω ότι αν ο Πανιώνιος πάρει αυτό το κύπελο,
θα το χρωστάει εν πωλής στον Χριστοδούλου. Ο Μπρούγος θα κερδίσει το φάουλ από τον Παπαχρόνη. Οι άνθρωποι του Πανιωνίου πολύ θα ήθελαν να πετύχει και το καλάθι ο Μπρούγος για να πάει για τρεις πόντους συνολικά. Και ασφαλώς θα πρέπει να συμφωνήσουμε, Νίκο, στην άποψη αυτή ότι θα το οφείλει εν πωλής στον Φάνατο Χριστοδούλου, ο οποίος μπορεί να ήταν κακός στο πρώτο ημίχρονο, στην επίθεση κακός, αλλά πρόσφερε τα μέγιστα κύρια στα rebound και άλλωστε μην λησμονούμε ότι όταν απέσυρε ο Τζούροβιτς ο Χάνσον ήταν ο παίκτης που τράβηξε στις πλάτες των Πανιώνιων. 65-63, 48 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ο Μπρούγος πετυχαίνει άλλον ένα πόντο και όλα δείχνουν ότι η επόμενη επίθεση του ΠΑΟΚ ίσως να είναι η καθοριστική του τελικού. Για να δούμε. Άλλη μια βολή για τον Τζον Μπρούγος. Βασιστοχή, όχι, μπάλα πέφτει στο καλάθι. 66-63, 47 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ο ΠΑΟΚ παίζει χωρίς το Φασούλα εδώ και λίγη ώρα. Κόρφας, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται ένα τρίποντο. Θα το σουτάρει ο Σταυρόπουλος. Αστοχή όμως, rebound του Παπαχρόνη που κερδίζει φάουλ. Ναι, από το Φάνη το Χριστοδούλου. Που θα φύγει από το παιχνίδι ο Φάνης, αλλά ο Παπαχρόνης θα εκτελέσει μία συν μία βολές. Όχι, συνεπώς, το φάουλ τελικά είναι από το νούμερο 9. Ο Μπάλης. Ο οποίος έχει 4. Είναι σχετικό το κέρδος για τον ΠΑΟΚ, γιατί οι βολές είναι μία συν μία, που σημαίνει ότι ακόμα και αν ευστοχίσει και στις δύο ο Παπαχρόνης, η μπάλα θα είναι για τον Πανιόνιο. Βέβαια, έχουμε την εναλλακτική κίνηση. Το πλεονέκτημα, συγγνώμη, θα είναι και με τον Πανιόνιο, που θα προηγείται ακόμα με ένα πόντο και θα έχει την μπάλα. Μένουν όμως 36 δευτερόλεπτα. Έχουμε την εναλλακτική λύση των φάουλ. Και μην λησμονούμε ότι και στα 36 τελευταία, αν αστοχήσει ο Πανιόνιος, θα έχει μια ολοκληρωμένη επίθεση ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά βέβαια πάντα με το υποθετικό αν. Η διακοπή του αγώνα οφείλεται στον τραυματισμό του Παπαχρόνη. Έχω την εντύπωση ότι ο Δουβής ζήτησε να αντικατασταθεί ο παίκτης αφού πέρασε το διάστημα που προβλέπουν οι κανονισμοί, οι καινούργιοι κανονισμοί. Συνεπώς τις βολές θα τσουτάρει ο Φασούλας. Ο Μακαράς, ο Σάκοντα, είδε τι έγινε, πρόλαβε και τράβηξε από την καρέκλα του αναπληρωματικού τον Φασούλα, ο οποίος έχει μόλις 5-9 βολές και βάζει τον Μακαρά που αν μη τι άλλο είναι καλύτερο σουτέρ. Έχει και 2-2 βολές στο σημερινό παιχνίδι, μοναδική του πόντι. 63-66, μένουν 36 δευτερόλεπτα. Ο Παπαχρόνης έχει χτυπήσει τον αγώνα, αποσύρεται. Μία συν μία βολές για τον Γιώργο Μακαρά, που δεν έχει παίξει καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν έχει παίξει καθόλου μετά τα πρώτα 10 λεπτά άλλωστε. Και ακούτε τι γίνεται. Μία συν μία, 36 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Να ο Μακαράς. 64-66. Χειροκροτήματα από την εξέδρα των οπαδών του ΠΑΟΚ απέναντί μας. Άλλη μία βολή για τον Μακαρά και 36 δευτερόλεπτα για το τέλος. Μια επίσης πολύ κρίσιμη επίθεση για τον Πανιόνιο θα ακολουθήσει. Αστοχή ο Μακαρά στο rebound, ο Μπρούγος. Πολύ εντυπωσιακά. Και όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ προσπαθούν να του κάνουν φάουλ ή να κλέψουν. Ο Μπρούγος θα φύγει στον ευνηδιασμό. Καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Μπάρλοου. 68-64, 26 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Και μία βολή για τον Μπρούγος, ενώ δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στον πάγκο του Πανιωνίου. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ αντίθετα απογοητευμένοι, πολύ έντονο το κοντράστ. Να ο Τζον Μπρούγος και αυτός από τους παίκτες με τη μεγαλύτερη συμβολή μέχρι τώρα στην προσπάθεια του Πανιωνίου. Ο Χάτσον που έχει φύγει με 5 φάουλ. 26 δευτερόλεπτα, ο Σταύρος Δουβής σε πρώτο πλάνο που σφύριξε το τελευταίο φάουλ, άλλωστε ήταν καθαρό. Το πρώτο του Σταυρόπουλου ήταν. Μία βολή λοιπόν για τον Μπρούγος. 68-64, 26 δευτερόλεπτα για τη λήξη. 12 πόντι και 10 rebound για τον Μπρούγος όπως βλέπετε. Ο Πανιόνιος πια είναι φαβορή, αλλά φαβορή όχι ακλόνητο. 26 δευτερόλεπτα είναι πολλά. Ο Μπάρλο βγάζει την μπάλα πάνω από το καλάθι. Διαφορά στους 4 πόντους. Ο Πρέλεβιτς. Φάουλ πριν το σουτ, άλλωστε δεν πρόλαβε να σηκωθεί ο Πρέλεβιτς για το σουτ. Μία συν μία βολές και time out που ζητά ο Τζούροβιτς. Να εδώ ο Θανάσης Γιοχαλής που δείχνει το τελευταίο φάουλ που σφύριξε. Το φάουλ σε ποιον δόθηκε. Ο Μποσγιανά έχω την εντύπωση. Ναι, πράγματι ο Μποσγιανά που έχει 5 φάουλ. Ο Βλάντο Τζούροβιτς εδώ με τους παίκτες του γύρω του. Μένουν 21 δευτερόλεπτα για να λήξει ο τελικός του 16ου κυπέλλου Ελλάδας. Προηγείται με 68-64 ο Πανιόνιος του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που θυμίζουμε έχει κερδίσει μία σημεία βολές με τον Πρέλεβιτς για να δούμε αν μπορούμε να ακούσουμε τον Τζούροβιτς. Φάνης και Γκάσπαρης πρέπει να πάρουν μπάλα. You go ahead, you go ahead. And now, hey, look, μπάλα πρέπει να έχει η Γκάσπαρη, η Φάνη, όχι του Γκάζ. Αυτοί τα κάνουν φάουλα μέσα σε μία μία. No problem. Good rebound now, good rebound. Ακούσατε τι είπε ο Τζούροβιτς που βάζει τον Χουγκάζ στη θέση του Μποσγανά.
Ο Τζούροβιτς περιμένει και μάλλον δίκιο έχει ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα κάνουν αμέσως φάουλ για να σουτάρει ο Πανιώνιος μία συν μία, με την ελπίδα δηλαδή οι παίκτες του ΠΑΟΚ να στοχίσουν οι παίκτες του Πανιώνιου στις βολές και να καλυφθεί η διαφορά των 4 πόντων. 21 δευτερόλεπτα, 68-64 και μία συν μία για τον Πρέλεβιτς. Γι' αυτό άλλωστε Νίκο ζήτησε και η κατοχή της μπάλας να είναι στο Χριστοδούλου και το Γάσπαρη που είναι η κατεξοχήν σουτέρας του Πανιωνίου. Για να δούμε τον Πρέλεβιτς, θα σουτάρει μέσα σε σφυρίγματα από την πλευρά των οπαδών του Πανιωνίου. 68-65 από τον Πρέλεβιτς που κρατάει την ψυχραιμία του. 16 πόντοι, 5 στις 7 οι βολές του μέχρι τώρα. Και 79% το φετινό ποσοστό του στις βολές, αν έχει σημασία. 68-65 για τον Πανιωνίου, 21 δευτερόλεπτα για τη λήξη. 68-66. Ο Μπάλης θα επαναφέρει, να δούμε πού θα δώσει όμως. Στον Φάνη και αμέσως το φάουλ του Μακαρά ή του Μπάρλο, μάλλον του Μακαρά. 19 δευτερόλεπτα για το τέλος, ο Μακαράς έκανε το τέταρτο του φάουλ. Μία συν μία βολές για τον Φάνη Χριστοδούλου. 68-66, ο τελικός δεν έχει τελειώσει ακόμα, τίποτα δεν έχει κρυθεί. Η αλλαγή των κανονισμών προς την κατεύθυνση της υποχρεωτικής εκτέλεσης των βολών μετά τα 8 φάουλ έχει κάνει ακόμα πιο αμφίροπο το παιχνίδι. Έχει κάνει ακόμα πιο αμφίροπους αγώνες που κρίνονται στον 1 ή στους 3 ή στους 5 πόντους. Μα γι' αυτό το μπάσκετ έχει γίνει και λαοφιλέστατο άθλημα, γιατί συνεχώς εξελίσσεται και προσφέρει συγκινήσεις. Ο Φάνης ευστοχή, 69-66 και πανηγυρίζει εδώ με τους συμπαίκτες του. Ο Φάνης που έχει 21 πόντους και 13 rebound. Εκπληκτική συγκομιδή παρά τα πολύ χαμηλά του, όπως λέω, ποσοστά ευστοχίας. Άλλη μια βολή, 69-66, 19 δευτερόλεπτα. Αστοχή στη δεύτερη. Άρα ο ΠΑΟΚ προλαβαίνει με τρίποντο να πάει το παιχνίδι στην παράταση. Ο Πρέλεβιτς θα το σουτάρει, για να δούμε. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα. Ο Πρέλεβιτς ψάχνει διάδρομο. Του κάνει φάουλ ο Χριστοδούλου, ο μόνος που είχε την ψυχραιμία να το κάνει αυτό. Για να σουτάρει μία συν μία ο Πρέλεβιτς, να μην προλάβει να επιχειρήσει τρίποντο. Και πάθει ο Πανιώνιος ότι έπαθε ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό. Μία συν μία λοιπόν για τον Πρέλεβιτς. Ο Φάνης Χριστοδούλου έκανε το πέμπτο του φάουλ. Θα φύγει και αυτός από το παιχνίδι. Ασφαλώς άνθρωποι του Πανιωνίου δεν θα θέλουν με τίποτα να πάει το παιχνίδι στην παράταση, αφού η ομάδα έχει αποδεκατιστεί από τα φάουλ, έχει χάσει 4 παίκτες. Και τώρα βέβαια το κεντρικό πρόσωπο για τον Πανιωνίου θα είναι ο Γάσπαρης, αφού αποβάλλεται ο Χριστοδούλου. Στη θέση του παίρνει ο νεαρός Παναγόπουλος, ένας έφηβος. Αυτός και ένας άλλος έφηβος, ο Κικίλια, συμπληρώνει δεκάδα. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Γάσπαρης θα είναι αυτός ο παίκτης, ο οποίος θα επιδιώξουν οι παίκτες Πανιωνίου να τον βρουν, να πάρει την μπάλα, έτσι ώστε αν θα γίνει το φάουλ να πάει αυτός στις βολές. Αλλά και ο Μπρούγος ήταν πολύ εύστοχος στις δύο βολές. Να δούμε αν θα συνεχίσει να είναι εύστοχος ο Πρέλεβιτς στις βολές. Ενώ ο Σάκοντα ετοιμάζει για τον Μπουντούρη. 67-69. Με 18 πόντους του Πρέλεβιτς και 7 σε 9 πια βολές. 67-69, 9 δραματικά δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο Μπουντούρης θα είναι στην καρέκλα του αμβλωματικού, αν προλάβει θα μπει. 69-68 μπροστά ο Πανιώνιος και η μπάλα πράγματι στο Γάσπαρη που τη χάνει όμως, αλλά με φάουλ από τον Κόρφα. Δεν ακούστηκε το σφύριγμα. Νόμισα προς στιγμή ότι την έκλεψε καθαρά ο Κόρφας από τον Γάσπαρη, οπότε θα ήταν καταστροφή για τον Πανιώνιο. Είχαν μείνει τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ κάτω το καλάθι. Το σκορ είναι 69-68. 8 δευτερόλεπτα ακόμα. Μία συν μία για τον Γάσπαρη. Time out που ζητά ο Βλάντο Τζούροβιτς. Που ζητά ο Σάκοτα μάλλον. Να δούμε πόσα λεπτά θα κρατήσουν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Όχι, ο Τζούροβιτς τελικά ζητάει το φάουλ. Έγινε λάθος συνεννόηση με το Σταυρό Παιδί. 8 δευτερόλεπτα που θα καθορίσουν, θα κρίνουν αν θέλετε τον φετινό κυπελούχο Ελλάδος. Καλύτερα να ακούσουμε τον Τζούροβιτς. Τώρα, rebound, Μπρούγκος and Χουγκάς. Εάν δεν βάλει καλά τη αμέσως σιγά πρέσ. We must know players. Μπρούγκος, Μπάρλο, Χουγκάς έχει. Τώρα και Μπουντούρης είναι να δούμε. Πρέπει να ξέρετε ποιος είναι. Εάν δεν βάλει, κοίτα, κανονικά παίζουμε άμυνα. Αν Γάσπαρης βάλει δύο, όχι μόνο τρίποντο, ας το σούτ και ας το πάσιμο. Ας το πάσιμο. Αν βάλει δύο, όλοι έξω, σαν in handball, έτσι, και ας το μπάλα μετά. Πάσιμο εντάξει. Να δούμε. Ο Βλάντο Τζούροβιτς που ζήτησε από τους παίκτες του ευστοχήσει ή αστοχήσει ο Γάσπαρης, αν μη τι άλλο να καθυστερήσουν την μπάλα, να κατέβει μπάλα στη δική τους ρακέτα. Να περάσουν δηλαδή τα δευτερόλεπτα. Και βέβαια θα καταλάβατε ότι αν ευστοχήσει ο Γάσπαρης δύο φορές, το μόνο που δεν ζητά προπονητής του Πανιωνίου είναι ένα σου τριών πόντων. 69-68, σφυρίγματα αυτή τη φορά την πλευρά των οπαδών του ΠΑΟΚ και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του συγκλονιστικού τελικού. Τι έχουμε τώρα, διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανιωνίου. Οι διαιτητές λένε ότι δεν σουτάρει ο Γάσπαρης. Λένε ότι σουτάρει ο Μπάλης. Νομίζω ότι κάνουν λάθος.
Ο Γάσπαρης ήταν που κέρδισε το φάουλ. Σημασία έχει να δούμε σε ποιον έχουν καταλογίσει το φάουλ. Από εκεί και μετά όλα τα άλλα επιλύονται. Και καλά κάνει ο Δουβής. Και πάει στην γραμματεία. Και πάει στην γραμματεία να δει σε ποιον έχει κρεώσει το φάουλ. Να δούμε τώρα τι θα δείξει. Μιλάμε το Γάσπαρη προς το παρόν. Όλα αυτά 8 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του μεγάλου τελικού. 69-68 ο Πανιώνιος μπροστά. Ο Πανιώνιος που διατηρεί το προβάδισμα από το 32 περίπου και μετά. Και τελικά ο Γάσπαρης, όπως και νομίζω ότι ήταν το σωστό, θα εκτελέσει μια σημεία βολές μέσα σε σφυρίγματα. 70-68 από τον πολύ ψύχρεμο Γάσπαρη, ο οποίος έχει 4 στις 6 βολές. 3 στις 5. 3 στις 5. 3 στις 5 είναι το σωστό. 68-70, 68-71. Ο ΠΑΟΚ θα πάει για το τρίποντο. Και ο Γάσπαρης κάνει αμέσως φάουλ στον Κόρφα. Το σενάριο επαναλαμβάνεται και νομίζω θα επαναλαμβάνεται μέχρι να τελειώσει ο τελικός. Μένουν 7 δευτερόλεπτα τώρα πια. Μία συν μία για τον Τζον Κόρφα. Και το μόνο που μπορεί να αλλάξει το ρουτ παιχνιδιού είναι ένα λάθος. Ένα λάθος που θα δώσει νέα κατοχή της μπάλας. Απρόπτα βέβαια νέα κατοχή της μπάλας. Ή και μια στοχή βολή βέβαια. Ή και μια στοχή βολή βέβαια. Ή προϋποθέτουμε ότι οι ευολές, αφού έχουν φτάσει το παιχνίδι να κρίνεται από αυτές, οι παίκτες θα έχουν κάποια ψυχραιμία όταν σουτάρουν. Για να δούμε όμως. ΠΑΟΚ 68, Πανιώνιος 71. 6 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελικού. Ο Κόρφας θα εκτελέσει τις βολές. Ο Κόρφας που αν θέλετε και τα δικά του ποσοστά στις βολές σήμερα έχει 3 στις 3. Ενώ σε όλο το πρωτάθλημα είχε 93% και ήταν πρώτος σε ευστοχία από τη γραμμή του φάουλ. Να ο Τζον Κόρφας. Και έχουμε νέα διακοπή. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα στη γραμματεία. Ο Δημήτρης Καρίδας είναι εκεί και ίσως να μας διαφωτίσει. Βλέπω πολύ κόσμο έτοιμο να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ιδίως από την πλευρά που είμαστε εμείς, από τους οπαδούς δηλαδή του Πανιωνίου. Και δεν ξέρω αν αυτό είναι το επίκεντρο της λογομαχίας εκεί. Δεν ξέρω. Να και ο Χαλής. Και τελικά θα ξαναρχίσει τώρα το παιχνίδι όπως όλα δείχνουν. Με τις βολές του Κόρφα, 6 δευτερόλεπτα λέει το χρονόμετρο του 30, 7 δευτερόλεπτα λέει... Για πρώτη φορά στην ιστορία του κατακτά έναν τίτλο, το κύπελο Ελλάδας, το 16ο κύπελο Ελλάδας. Ο Πανιώνιος που όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα κέρδισε δίκαια. Ο Πανιώνιος λοιπόν κυπελούχος Ελλάδας 1991 κέρδισε τον ΠΑΟΚ 73-70. Εδώ να τελειώσει η μετάδοσή μας, πιστεύω την απονομή θα τη δείξουμε αργότερα στο δελτίο ειδήσεων στην αθλητική εκπομπή που το ακολουθεί.